Καλησπέρα σας. Είναι βράδυ Παρασκευής και είμαστε κοντά σας και σήμερα με το συνήθι τρόπο που επιβάλλει η καραντίνα του τελευταίου μηνός από το σπίτι μέσω Skype. Θα κοιτάξουμε να διεκπεραιώσουμε τη σημερινή εκπομπή συζητώντας για την πανδημία και τις επιπτώσεις της στη δημόσια υγεία και κυρίως στην οικονομία. Σε αυτό μας βοηθούν οι προσκεκλημένοι που θα είναι σήμερα μαζί μας, με εξειδίκευση κάποιοι στον χώρο της οικονομίας, με κυβερνητική ευθύνη κάποιοι άλλοι. Θα έχουμε τη δυνατότητα στο πλαίσιο της εκπομπής να δούμε και τις τελευταίες εξελίξεις στη Θεσσαλία αναφορικά με την εξάπλωση του ιού. Πριν βεβαίως περάσουμε στο σύνολο της εκπομπής, να πω ότι το πρώτο κομμάτι αφορά την οικονομία. Η σύνδεση θα γίνει ευθύς αμέσως με την Αθήνα, όπου βρίσκεται και είχε την καλοσύνη να αποδεχθεί την πρότασή μας για τη σημερινή μας συζήτηση ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, της πρώτης φορά αριστεράς κυβέρνησης, ο κύριος Γιάννης Δραγασάκης, βουλευτής και πρώην Υπουργός των Οικονομικών. Θα ακολουθήσει στη συνέχεια ο κύριος Κώστας Κρέκας, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Θα έχουμε την δυνατότητα να συζητήσουμε μαζί για το εάν υπάρχει κυβερνητικό σχέδιο για την αντιμετώπιση του δευτέρου ημιχρόνου της κρίσης, που θα είναι το οικονομικό σκέλος και οι οικονομικές επιπτώσεις. Και στη συνέχεια θα συνδεθούμε με την Περιφέρεια Θεσσαλίας για να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις στο θέμα του κορονοϊού, συνομιλώντας με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον κύριο Κώστα Αγοραστό. Σύνδεση με την Αθήνα, λοιπόν, καταρχήν με τον κύριο Γιάννη Δραγασάκη, ο οποίος μας περιμένει για να δούμε λίγο το οικονομικό μέρος αυτού που ζούμε όλοι το τελευταίο χρονικό διάστημα. Σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ, για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, χρόνια πολλά και σας και στους τηλεθεατές. Χαίρομαι και εγώ για την πρόσκληση και την ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτά τα θέματα που μας απασχολούν όλους. Η αλήθεια είναι ότι ο προβληματισμός, αφού τέλειωσε, μάλλον εξελίσσεται παράλληλα ένας προβληματισμός, δεν έχει τελειώσει ακόμη. Απλά στην Ελλάδα, βλέποντας τα θετικά μηνύματα από την εξάπλωση της νόσου, νιώθουμε σαν να τέλειωσε, ενώ όλοι μας διαβεβαιώνουν ότι είμαστε στην αρχή ακόμη. Παράλληλα εξελίσσεται και μια συζήτηση για την οικονομία. Μια συζήτηση η οποία δεν εξελίσσεται μόνο στην Ελλάδα, αλλά εξελίσσεται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και θα ήθελα τη γνώμη σας, ξεκινώντας, για το ποιες θα είναι οι επιπτώσεις της πανδημίας καταρχήν στην ελληνική οικονομία. Συμμερίζεστε το απεσιόδοξο σενάριο το οποίο δημιουργεί ένα εφιαλτικό μέλλον, άμεσο μέλλον, σύμφωνα τουλάχιστον με αυτά που είπε προχθές το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ή νομίζετε ότι αυτή η εκτίμηση περιέχει μια έννοια υπερβολής, μια δόση υπερβολής? Δυστυχώς, κύριε Γιουμερτάκη, έχουμε μια κρίση εντελώς πρωτότυπη σε σχέση με άλλες που ζήσαμε στο παρελθόν. Και όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για την Ευρώπη και για τον κόσμο. Είναι πρωτότυπη διότι υπάρχουν πάρα πολλές αβεβαιότητες. Και επομένως η όποια εκτίμηση προϋποθέτει κάποιες υποθέσεις ως προς την εξέλιξη της πανδημίας. Αν λέει θα τελειώσουμε τώρα, αν θα μπορέσει να κινηθεί η οικονομία έστω από τον Ιούνιο, αν θα κινηθεί ο τουρισμός κάπως έστω το τρίμηνο Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος, αν θα έχουμε νέο κύμα το φθινόπωρο. Αυτές οι αβεβαιότητες λοιπόν μας υποχρεώνται να είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί σε ό,τι αφορά τις προβλέψεις. Τώρα, παρόλα αυτά βέβαια γίνονται εκτιμήσεις. Οι εκτιμήσεις δυστυχώς είναι αρνητικές. Ακόμα και οι εκτιμήσεις που αναφέρατε, κατά ορισμένους ίσως είναι το θετικό σενάριο. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι η οικονομία έχει τεθεί εκτός λειτουργίας. Δεν παράγεται εισόδημα, δεν δουλεύει ο κόσμος, δεν έχουν δουλειές. Οι επιχειρήσεις είτε έκλεισαν είτε υπολειτουργούν. Τα δημόσια έσοδα δεν εισπράττονται για τους προφανείς λόγους. Άρα ζούμε όντως μια κρίση πολύ μεγάλων διαστάσεων και πάρα πολύ επικίνδυνη, διότι και πριν τον κορονοϊό είχε αρχίσει ήδη μια επιβράδυση της οικονομίας. Ο τρόπος δηλαδή που είχαμε βγει από την προηγούμενη κρίση του 2008 δεν οδήγησε σε υγιής βάσης την παγκόσμια οικονομία. Και επομένως είμαστε ανήσυχοι, πρέπει να πω. Τώρα, μιλώντας και με επαγγελματικές ομάδες
με επιμελητήρια κλπ. Πρέπει να πω ότι αυτοί οι φόβοι επιβεβαιώνονται. Επομένως, πρέπει να προετοιμαστούμε και σε επίπεδο, ας το πω, ατομικό, οικογενειακό, συλλογικό, αλλά και κρατικό ως χώρα. Πρέπει να προετοιμαστούμε για μια δύσκολη πορεία, την οποία όμως πρέπει να κοιτάξουμε να την κερδίσουμε. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Δεν μπορούμε να σκύψουμε το κεφάλι μυρολατρικά. Θα το παλέψουμε. Έχουμε ορισμένα εφόδια. Δεν είμαστε γυμνοί. Έχουμε δημιουργήσει κάποιες δυνατότητες τα προηγούμενα χρόνια και ρευστότητας στο κράτος. Και υπάρχει αυτό το μαξιλάρι το οποίο λέμε. Και έχουμε και ως χώρα δημιουργήσει μια βάση ανάπτυξης και επομένως έχουμε κάποια εφόδια να τα παλέψουμε. Αρνητικό είναι, και τελειώνω για να προχωρήσουμε σε δικά σας ερωτήματα, αρνητικό γεγονός θεωρώ, πολύ αρνητικό, το ότι η Ευρώπη αντί να είναι παράγοντας βοήθειας είναι πρόσθετος παράγοντας αβεβαιότητας. Δεν έχουμε δηλαδή από εκεί εκείνες αποφάσεις τις οποίες θα έπρεπε να έχουμε. Πάντως έχει αρχίσει να φαίνεται μία προοπτική περαιτέρω ενίσχυσης από τα ευρωπαϊκά ταμεία. Φαντάζομαι ότι η άποψή σας, δεν χωράει καμιά αμφιβολία, είναι ότι με εθνικά μέσα δεν αντιμετωπίζεται αυτό το γεγονός, τουλάχιστον στην οικονομία. Έτσι δεν είναι? Όσο και αν είναι το μαξιλάρι, όσο και αν έχουμε μάθει. Έτσι δεν είναι? Έχουμε την βεβαίως. Θα σας απαντήσω αμέσως. Ποιο είναι αυτό που ζούμε αυτή τη στιγμή? Ξοδεύουμε, έχουμε λέει ένα κόστος, όχι για να παράξουμε πλούτο, αλλά για να συντηρηθούμε όρθιοι, για να αντιμετωπίσουμε την υγειονομική κρίση. Είναι αυτό λέει σαν λένε, τα πολεμικά χρέη. Αυτό που λένε τα νοικοκυριά, τρώμε από τα έτοιμα. Ναι. Όσοι έχουμε. Διότι ως όχι, χώρα... σαν κράτος. Ενώ σαν κράτος. Άρα... Ναι, άρα θα χρειαστεί να γίνουν και δάνεια. Αν λοιπόν αυτά τα δάνεια δεν απορροφηθούν από κάποιον ευρωπαϊκό μηχανισμό, αλλά βγουν τα κράτη υπερχρεωμένα από αυτή την κρίση, αυτό θα οδηγεί σε μια κρίση πανευρωπαϊκή. Γι' αυτό και γίνεται όλη αυτή η συζήτηση στην Ευρώπη σήμερα. Όλες οι αποφάσεις που έχουμε τώρα από την Ευρώπη είναι για νέα δάνεια. Αλλά αν η βοήθεια, επαναλαμβάνω, είναι απλώς να πάρει η Ιταλία, να αφήσουμε την Ελλάδα, να πάρει η Ιταλία δάνεια που έχει ένα χρέος 140% το ΕΠ, αυτό σημαίνει ότι το χρέος της Ιταλίας θα πάει 150-160, θα έχει προβλήματα σαν αυτά που είχαμε εμείς το 2010. Το δικό μας χρέος θα πάει στο 200% και πλέον. Η Ισπανία το ίδιο. Άρα αυτό που ζητούμε από την Ευρώπη, όχι μόνο εμείς, όλες οι χώρες του Νότου, είναι να υπάρξει ένας μηχανισμός όπου αυτό το κόστος αυτής της περίοδου δεν θα αθρηστεί στο χρέος που ήδη υπάρχει, αλλά θα είναι ένα χρέος κοινό της Ευρώπης, το οποίο θα απορροφηθεί είτε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Αυτό σημαίνει η αμοιβαιοποίηση των χρεών. Αυτή την απόφαση δεν την έχουμε ακόμα, κύριε Γιουμαντάκη. Υπάρχει περίπτωση να μην υπάρξει ένα χρηματοδοτικό εργαλείο? Γιατί μετά τα χθεσινά, σήμερα τουλάχιστον, έχει αρχίσει να αχνοφαίνεται όχι ο διπλασιασμός απλώς των πρώτων 540 δις, αλλά υπάρχουν ελπίδες και για κάτι περισσότερο. Επιπρόσθετα, θα ήθελα να συμπεριλάβετε στην απάντησή σας την εμπειρία που υπάρχει από την κρίση χρέους που είχε η Ελλάδα το 2010, όταν και πάλι ήταν αρνητική η Ευρώπη, αλλά στο τέλος υποχρεώθηκε, παρότι ήταν μόνο η Ελλάδα η χώρα η οποία αντιμετώπιζε το πρόβλημα, να δημιουργήσει τότε ένα χρηματοδοτικό εργαλείο προκειμένου να αποφύγει ενδεχομένως την μόλυνση από το ελληνικό πρόβλημα. Τώρα νιώθετε ότι επειδή είναι περισσότερες οι χώρες θα μπορούσε να πιεστεί, και είναι βέβαια αργόσερτος μηχανισμός η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ξέρουμε όλοι αυτό, σε 1-2 μήνες να γίνει αυτό που σήμερα μας φαντάζει απίθανο? Προφανώς, καταρχήν είναι πολύ σωστή η παρατήρησή σας ότι ζούμε κάτι που μοιάζει με τη δική μας περιπέτεια του 10
Με τη διαφορά όμως ότι τώρα δεν είναι απλώς η Ελλάδα, αλλά είναι μεγάλες χώρες όπως η Ιταλία και η Ισπανία. Επομένως, κάποια πράγματα που και τότε σε εμάς έπρεπε να γίνουν και δεν έγιναν, τώρα είναι ακόμα πιο μεγάλη ανάγκη να γίνουν. Τώρα, η απόφαση χθεσινή, διότι χθες είχαμε σύνοδο κορυφής, η απόφαση χθεσινή δεν ήταν απόφαση λύσης. Ήταν απόφαση ότι υπάρχουν διαφωνίες και γι' αυτό ανατέθηκε το πρόβλημα στην Κομισιόν να βρει τη λύση. Ποια είναι η εκτίμηση μπορώ να κάνω με όλο το ρίσκο? Η εκτίμησή μου είναι για τους λόγους που και εσείς είπατε, θα υπάρξει τελικά κάποιος συμβιβασμός. Δεν μπορεί να μην υπάρξει. Το δίλημα είναι το εξής. Ο συμβιβασμός σε τι ύψος θα είναι? Όλες οι εκτιμήσεις λένε ότι χρειάζεται να είναι πάνω από το 1 τρισεκατομμύριο το ταμείο αυτό. Και το δεύτερο, ακόμη πιο σημαντικό, θα είναι δάνεια ή θα είναι επιχορηγήσεις? Οι χώρες πάντως, και η δική μας χώρα και σωστά. Από ό,τι λένε πάντως θα είναι και δάνεια, ναι, με εγγύηση τον κοινοτικό προϋπολογισμό μέχρι το 27 και επιδοτήσεις. Πρέπει να είναι επιχορηγήσεις όπως είναι τώρα ας πούμε τα ΕΣΠΑ, ούτως ώστε να μην αθρίζονται στο χρέος. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Να μην βγούμε από αυτή την κρίση με μεγαλύτερο χρέος. Διότι αυτό μπορεί να ανεβάσει τα επιτόκια δανεισμού και να οδηγηθούμε σε πολύ δυστάρεστες καταστάσεις. Όχι μόνο εμείς, αλλά πριν από εμάς ίσως είναι η Ιταλία σήμερα, αλλά και όλη η Ευρώπη. Η δυσκολία που υπάρχει λοιπόν είναι ότι δεν έχουμε ακόμα αυτή την απόφαση. Είναι κρίσιμο να τη δούμε. Το κριτήριο για να την κρίνουμε πρέπει να είναι αυτό το οποίο είπατε τώρα. Να είναι κυρίως επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό και όχι νέα δάνεια και στο κατάλληλο ύψος. Και εκεί βέβαια έχουμε τώρα το εξής πρόβλημα. Όλα αυτά φαίνονται θα είναι πολύ χρονοβόρα και ενδεχομένως να έχουν και αιρέσεις διαδικαστικές ή άλλες. Άρα θα χάσουμε πολύ χρόνο. Ελπίζω η απόφαση να μην είναι τόσο αργά, ούτως ώστε να αποδειχθεί τραγικά, ας πούμε, αργή. Τα λεφτά χρειάζεται τώρα, για να το πω απλά. Ναι, ναι. Ο φόβος των νέων μνημονίων, για τον οποίο γίνεται κουβέντα, ότι μπορεί να είναι δάνεια ή επιχορηγήσεις που να συνοδεύονται από νέα μνημόνια, είναι υπαρκτός φόβος ή είναι η δαιμονοποίηση μιας κατάστασης? Θέλω την ειλικρινή απάντησή σας, κύριε Δραγασάκη. Ναι. Κοιτάξτε, είναι υπαρκτός για τον εξής λόγο. Πρώτον, η πρώτη απόφαση της Ευρώπης ήταν να μπουν οι χώρες που έχουν ανάγκη στον ESM. Αλλά ο ESM ζητάει μνημόνιο, ζητάει όρους. Και γι' αυτό, ναι, όπως είδατε, καμία χώρα δεν δέχεται να προσφύγει στον ESM. Ούτε σωστά και ο κύριος Μητσοτάκης το απέρριψε και ο Κόντε της Ιταλίας, κανείς δεν θέλει να μπει στον ESM. Γιατί? Διότι αυτό σημαίνει όρους μνημονιακού τύπου. Μπορεί να μην είναι μνημόνιο με τρόικα, αλλά θα είναι υποπεριορισμών. Να κάνω μία... Να σας διακόψω για ένα λεπτό, να σας διακόψω, επειδή είστε παλιός πολιτικός με γνώση της ιστορίας και γίνεται κουβέντα για ένα σχέδιο Marshall ευρωπαϊκού τύπου. Θα θυμάστε, φαντάζομαι, ότι και το σχέδιο Marshall είχε γκαουλάιτερ στα Υπουργεία ή όχι? Και μάλιστα χειρότερου, ναι, τύπου, ναι, από την Τρόικα. Ναι. Ναι. Δεν ξέρω για το σχέδιο Marshall. Αυτό που έχει ακουστεί είναι η ιδέα ενός New Deal, ενός μιας νέας συμφωνίας, σαν αυτή που εφαρμόστηκε στις ΗΠΑ το 1929. Αν έχει την καλοσύνη όμως να ολοκληρώσω την απάντηση στο ερώτημα που μου θέσατε για τα μνημόνια, διότι αυτό που είπα τώρα είναι η εξωτερική πλευρά. Δηλαδή υπάρχουν στην Ευρώπη δυνάμεις που θεωρούν, που θα επιδιώξουν, αν μπορέσουν, να επιβάλλουν μνημόνια ή τέτοιους περιοριστικούς όρους. Αλλά και στην Ελλάδα έχουμε ένα φαινόμενο ανησυχητικό. Μέσα στην ίδια την κυβέρνηση υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες καλλιεργούν την ιδέα ενός μνημονίου, θα το έλεγα με αυτεπιστασία, δηλαδή όχι με τρόικα και όλα αυτά τα εξαρτήματα που είχαμε στο παρελθόν, αλλά στην ουσία μια πολιτική μνημονιακή, την οποία λένε, δεν λέω ότι το έχει αποδεχθεί
η κυβέρνηση, αλλά συζητούνται, ξέρετε, όπως και σε όλα τα κόμματα καλλιεργούνται διάφορες ιδέες. Το δεύτερο λοιπόν που με ανησυχεί είναι ότι παρά την εμπειρία που είχαμε, υπάρχουν δυνάμεις, κυρίως της νεοφιλελεύθερης δεξιάς, οι οποίες καλλιεργούν την ιδέα ενός μνημονίου και μάλιστα με δική μας πρωτοβουλία. Γι' αυτό εγώ θεωρώ ότι πρέπει όλοι να έχουμε ένα μέτωπο ενάντια σε αυτή την προοπτική, διότι θα είναι πολύ αρνητική εξέλιξη, όχι μόνο για τους εργαζόμενους, αλλά και για τη χώρα. Και τελειώνω αυτό λέγοντας ότι με ανησυχεί και το γεγονός ότι είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη όπου υπήρξαν προσπάθειες και υπάρχουν να αξιοποιηθεί αυτή η κρίση για να ανατραπούν οι εργασιακές σχέσεις σε βάρος των εργαζομένων. Τι δουλειά έχει αυτό? Μάλιστα ο κύριος Βρούτσης νομίζω είπε στη Βουλή να ξαναγράψουμε το εργατικό δίκαιο. Τι δουλειά έχουν αυτά με τον κορονοϊό? Τι σχέση έχουν αυτά με την υγειονομική κρίση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε? Πρέπει να κάνουμε πράγματα που να ενώνουν τον λαό, να στηρίζουν τους εργαζόμενους στη δύσκολη αυτή φάση που μπαίνουμε και όχι να κοιτάμε κάποιοι να εκμεταλλευτούν τη δυσκολία για να περάσουν από το παράθυρο μέτρα τα οποία λένε βέβαια ότι είναι προσωρινά, αλλά κακά τα ψέματα, καμιά φορά τα προσωρινά γίνονται μόνιμα. Άρα ναι, καλό είναι να έχουμε μία επαγρύπνηση ενάντια σε αυτές τις προοπτικές, διότι ζήσαμε και ξέρουμε ότι δεν οδηγούν σε λύση προβλημάτων, αλλά σε επιδείνωσή τους. Θα μπορούσε πάντως με το πολιτικό σύστημα όπως είναι σήμερα διαμορφωμένο, έστω και ως σκέψη να περάσει, γιατί κακά τα ψέματα κύριε Υπουργέ, έχουμε πλέον έναν δικοματισμό και πάλι. Η αριστερά αφόριζε κάποτε το δικοματισμό, αλλά πλέον είναι ο ένας πόλος του νέου δικοματικού συστήματος. Αυτός ο δικοματισμός είναι έντονα ανταγωνιστικός. Το έχουμε βιώσει πλέον και μάλιστα οι προσπάθειές του είναι να διευρυνθεί είτε προς τα δεξιά είτε προς τα αριστερά. Και μιλάω για την κάθε πλευρά. Σε ένα λοιπόν σύστημα που λειτουργεί έτσι, θα μπορούσε κάποιος να εκποιήσει τις ψήφους των εργαζομένων για να ωφελήσει λίγους, όταν ξέρει ότι αυτό θα το βρει μπροστά του σε ένα εκλογικό αποτέλεσμα? Θέλω να πω ότι ακόμη και αν δεν είναι αγαθή η προαίρεση μιας κυβέρνησης, ακόμα και αν υπάρχουν νεοφιλελεύθερες φωνές όπως λέτε ή άλλου είδους φωνές, η ανάγκη εξυπηρετήσεως της πελατείας, θα το βάλω εισαγωγικά, του κόσμου που την ψηφίζει, και η ανάγκη να μην χάσει στις εκλογές από ιδιοτέλεια, όχι από καλή διάθεση ένα των εργαζομένων, θα τις επέτρεπε να κάνει τέτοιο πράγμα? Μου θέτετε ένα υποθετικό ερώτημα, άρα θα απαντήσω και εγώ υποθετικά. Ναι. Εγώ δεν δέχομαι ότι καμιά κυβέρνηση ήθελε τα μνημόνια. Εάν όμως φτάσεις σε μια κατάσταση, πώς να πούμε, καταναγκασμών, αν δεν προετοιμάσεις τον εαυτό σου και τη χώρα να αντισταθεί, μπορεί να βρεθείς έρμεος καταστάσεις που δεν θα μπορέσει να ελέξει το τέλος. Αυτή η κρίση, γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία να πάρουμε θέση στο εξής θέμα. Πρέπει η στρατηγική μας να είναι στρατηγική ανάσχεσης της κρίσης. Δηλαδή υπάρχει μια λογική που λέει ας αφήσουμε την κρίση να εξελιχθεί, να δούμε πού θα καταλήξουμε και τότε να κάνουμε παρεμβάσεις. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Εάν αφήσουμε η ύφεση να μεγαλώσει ανεξέλεκτα, τα ελλείμματα του κράτους να μεγαλώσουν, το χρέος όπως λέγαμε πριν να μεγαλώσει και εξαντλήσουμε και τα όποια αποθέματα έχουμε, το μαξιλάρι κλπ. Και βρεθούμε πάλι σε μια κατάσταση, πώς να πούμε, αθωράκης της χώρας, εκεί μπορεί να οι αντιστάσεις τότε να μειωθούν. Γι' αυτό έχει σημασία το αύριο να το δούμε από τώρα. Διότι δεν ζούμε ένα κόσμο που επικρατεί πάντα η ορθολογική άποψη. Για την Ευρώπη σήμερα το ορθολογικό θα ήταν να ψηφίσει, να αποφασίσει αυτό που λέγαμε πριν, δηλαδή είτε ευρωομόλογο είτε ένα άλλο μηχανισμό, να υπάρξει ένας κοινός δανεισμός, να μην υπάρξουν νέα χρέη. Διαφορετικά η Ευρώπη θα οδηγηθεί σε νέα κρίση χρέους ή διαγραφές χρεών αργότερα, έτσι. Και βλέπουμε όμως ότι αυτό το ορθολογικό δεν γίνεται. Γιατί? Διότι οι βόρειες χώρες δεν νιώθουν το πρόβλημα με τον ίδιο τρόπο που το βλέπουμε εμείς. Διότι ίσως υπάρχουν στο βορρά χώρες και συμφέροντα που θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούν να ελέγχουν τον νότο. Και αύριο να δούμε να γίνονται μαζικές εξαγορές επιχειρήσεων Ιταλικών, Ελληνικών, Ισπανικών, από γερμανικές ή άλλες επιχειρήσεις.
ζούμε σε ένα κόσμο συμφερόντων. Δεν ζούμε σε ένα κόσμο, ας πούμε, αλληλεγγύης και να βρούμε το κοινό καλό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Επομένως, η συζήτηση περί μνημονίων, ούτε εγώ θέλω ούτε να δραματοποιήσω, ούτε να δημιουργήσουμε αντιπάλους που δεν υπάρχουν. Αλλά επισημαίνω την ανάγκη εγρήγορσης, άμυνας, και η άμυνα συνίσταται στο να ανασχέσουμε την κρίση, να περιορίσουμε τον αριθμό των ανέργων, να περιορίσουμε τη φτωχοποίηση, να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να μην κλείσουν οριστικά, αν χρειαστεί να κλείσουν παροδικά. Άρα το σήμερα θα καθορίσει και το αύριο. Θα σας κάνω ένα αφελές ερώτημα και φαντάζομαι ότι στα αφελή ερωτήματα είναι λίγο πιο δύσκολες οι απαντήσεις. Θεωρούμε δεδομένο ότι οι Βόρειοι είναι αυτό που είναι και οι Νότιοι αυτό που είναι. Μιλάμε διαρκώς για μία αντιπαράθεση Βορρά και Νότου, αλλά δεν έχουμε αποκωδικοποιήσει ακόμη το γιατί ο Βορράς είναι πάντα ισχυρός και ο Νότος ανίσχυρος. Δηλαδή, βλέπουμε ότι ο Βορράς, ακόμη και στην περίπτωση της Ολλανδίας, που είναι μια χώρα όχι υπερδύναμη, είναι ισχυρότερος από μια χώρα μεγαλύτερου βεληνικούς, μεγαλύτερης δυναμικής στο Νότο. Τι είναι αυτό που κάνει τη διαφορά μεταξύ Βορείων και Νοτίων υπέρ των Βορείων? Έχει εξηγηθεί αυτό? Είναι γεωγραφικό το θέμα, γιατί στην Ελλάδα το προσλαμβάνουμε περίπου ως γεωγραφικό. Οι Βόρειοι εναντίον των Νοτίων. Αλλά οι Βόρειοι γιατί είναι πιο δυνατοί από τους Νότιους? Τι αλλάζει? Η σύντομη απάντηση σε αυτό το ερώτημα που επιδέχεται βέβαιως ευρύτερη συζήτηση είναι ότι πρώτον υπάρχουν λόγοι ιστορικοί. Όπως διαμορφώθηκε η Ευρώπη, κάποιες χώρες ανάπτυξαν γρήγορα βιομηχανία, διεθνές εμπόριο, δημιούργησαν θεσμούς και δομές πιο ώριμους. Άλλες χώρες, όπως οι χώρες του Νότου, υστερούσαν ιστορικά και στα θέματα της οικονομικής ανάπτυξης και στα θέματα των θεσμών. Ας πούμε, εμείς, η Ισπανία, η Πορτογαλία, για μερικές δεκαετίες είχαμε δικτατορίες, είχαμε αυταρχικά καθεστώτα, είχαμε εμφύλιους κλπ. Επίσης, όπως είπα, δεν είχαμε ιστορικά διαμορφώσει ένα παραγωγικό μοντέλο. Είχαμε μεγάλη εξάρτηση από τουρισμό όλες οι χώρες, και σε ορισμένες, όπως στην Ιταλία, αυτός ο διεισμός Βορρά-Νότου υπάρχει και μέσα στην Ιταλία. Δηλαδή, υπάρχει στην Ευρώπη. Υπάρχει και μέσα στην Ιταλία. Μα και αυτό είναι επομένως, αυτό ένας λόγος... τη λέγκα του Βορρά. Ναι. Άρα η μία απάντηση στο ερώτημά σας, το οποίο δεν είναι αφελές, είναι πολύ σοβαρό ερώτημα, είναι ιστορικοί λόγοι που διαμορφώθηκε, ας το πω έτσι, ο καπιταλισμός στις διάφορες χώρες της Ευρώπης. Ο δεύτερος λόγος όμως, διότι αυτή είναι η ιστορία, τι κάνουμε την ιστορία, είναι από τη στιγμή που έγινε η Ευρώπη, η αρχική ιδέα της Ευρώπης ήταν ότι θα λειτουργούσε με πολιτικές σύγκλησης. Δηλαδή τα πακέτα Ντελόρ και όλα αυτά με τα οποία οι παλιότεροι τα θυμόμαστε, και όλες οι πολιτικές και όλη η σύλληψη της ΕΕ ήτανε, ξέρανε όλοι ότι υπάρχουν διαφορές, αλλά ότι με την βαθμιαία σύγκληση αυτές οι διαφορές θα εξομαλυνότανε. Δυστυχώς, εδώ και 30 χρόνια από τη συνθήκη του Μάστρ και μετά, αντί να έχουμε πολιτικές σύγκλησης, έχουμε πολιτικές που αναπαράγουν και διευρύνουν τις διαφορές. Με γι' αυτό και τίθεται όπως... θέμα... Με ευθύνη, κύριε Υπουργέ, όμως όχι των Βορείων. Μας δίναν επιδοτήσεις και τις τρώγαμε. Για το γεγονός ότι δεν συγκλίναμε, δεν φταίνε μόνο οι Βόρειοι, φταίμε και εμείς. Αλλά θέλω να σας πω το εξής. Επειδή κάνατε μια πολύ ωραία ιστορική αναδρομή και είπατε ότι είχαμε μεγάλη εξάρτηση από τον τουρισμό κλπ. Ήρθαν λοιπόν αυτά τα πακέτα ακριβώς για να εξομαλύνουν τις αποκλίσεις, να συγκλίνουν οι οικονομίες. Κάναμε κακή χρήση, την αλήθεια το ομολογούμε και οι ίδιοι. Λέμε πάντα, και το είπατε και εσείς ως κυβέρνηση αριστεράς, ότι πρέπει να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Αλλά δεν μας έμαθε ούτε η προηγούμενη κρίση να το αλλάξουμε. Πάλι εξαρτώμαστε από τον τουρισμό και πάλι φωνάζουμε για τους Βορείους. Δεν πρέπει κάποια στιγμή κάτι να κάνουμε κι εμείς για να μην είμαστε όμοιροι των Βορείων? Έχετε απόλυτο δίκιο. Σε όλο αυτό το που συζητάμε υπάρχουν οι εξωγενείς παράγοντες και οι ενδογενείς παράγοντες. Είμαι της άποψης ότι δεν πρέπει να υποτιμήσουμε καμία πλευρά. Υπάρχουν κάποιοι που λένε για όλα αυτά είμαι εμείς. Ωραία. Δεν συμφωνώ με αυτό.
Υπάρχουν κάποιοι που λένε, όπως σωστά παρατηρήσατε, για όλα αυτά είναι ξένοι. Ούτε αυτό είναι σωστό. Αλλά το ότι η Ευρώπη λειτουργεί σήμερα με έναν τρόπο που διευρύνει τις ανισότητες, αυτό πρέπει να το έχουμε κατά νου. Είναι και δεν μιλάω, μιλάμε συγκεκριμένα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, όπως είναι τα πράγματα, η γερμανική επιχείρηση θα δουλεύει, ας πούμε, επιτόκιο 0. Έτσι. Η ελληνική επιχείρηση, η ιταλική θα δουλεύει με επιτόκιο, αν δεν επιδοτηθεί, 5, 6, 7%. Δεν δουλεύει έτσι. Δεν μπορεί να υπάρξει έτσι σύγκληση, για να μην αναφέρω άλλα θέματα. Στον τομέα υγείας, εμάς οι δαπάνες μας για το σύστημα υγείας, που είναι και επίκαιρο, είναι 5% του ΑΕΠ, μετά από κάποια βελτίωση που έγινε από την προηγούμενη κυβέρνηση. Η Γερμανία έχει 9,5% του ΑΕΠ, δηλαδή έχει διπλάσια δημόσια δαπάνη για να υπερασπιστεί την υγεία της. Εμείς σε σχέση με εμάς, επομένως, οι διαφορές ιστορικές είναι υπαρκτές, η ανάγκη σύγκλησης είναι όρος για να υπάρξει το κοινό νόμισμα και έρχομαι τώρα σε αυτό που σωστά λέτε, τις δικές μας ευθύνες. Βεβαίως, ήταν τεράστιο λάθος από τη στιγμή, ειδικά που αποφασίσαμε να μπούμε στο ευρώ, το ότι δεν κάναμε από τότε ένα σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης, ούτως ώστε βεβαίως να αξιοποιήσουμε τον τουρισμό, αλλά να δημιουργήσουμε και ένα δεύτερο πυλώνα παραγωγικό, βιομηχανίας, μεταποίησης με σύγχρονους όρους κλπ. Εγώ είμαι να βάλω τώρα εδώ μια νότα αισιοδοξίας, διότι επειδή κυβερνήσαμε κιόλας, πρέπει να σου πω τη μεγάλη προσπάθεια που κάναμε ακριβώς να θεμελιώσουμε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο ισόρροπης ανάπτυξης και τις δυσκολίες που βρίσκαμε, κύριε Γιουμερτάκη. Δηλαδή δεν γινόταν κατανοητό. Αυτό που σήμερα βλέπουμε και το λέει όλος ο κόσμος, ότι η μεγάλη μας και η μονόπλευρη εξάρτηση από τον τουρισμό, την ναυτιλία, τον επισητισμό, επιτείνει την ύφεση σε εμάς έναντι άλλων χωρών. Αυτό το λέγαμε και δεν μας άκουγαν. Ακόμα και φορείς επιχειρηματικοί που έπρεπε να πρωτοστατούν. Σήμερα λοιπόν ελπίζω ότι αυτή η οδυνηρή κρίση βοηθάει να κατανοηθεί ότι όταν περάσουμε αυτή τη μεγάλη μπόρα, διότι αυτή τη στιγμή είμαστε ακόμα στο φάσμα της υγείας και της προστασίας υγείας, όταν δηλαδή αρχίσουμε να μιλήσουμε για την ανάκαμψη, πρέπει να δούμε τους μηχανισμούς με τους οποίους αυτή η ανάκαμψη θα στραφεί ακριβώς και σε εκείνες τις κατευθύνσεις οι οποίες θα ορίσουν το παραγωγικό πρότυπο του μέλλοντος. Νομίζω ότι το πρότυπο που θα έπρεπε να τονίσετε και ίσως και τώρα που θα έπρεπε να εμπνεύσει τους πάντες είναι των αραβικών χωρών, το Ντουμπάι ας πούμε, που οφείλει τον πλούτο του στο πετρέλαιο αλλά δημιουργεί τουρισμό ακριβώς για να μην εξαρτάται μόνο από το πετρέλαιο όταν θα τελειώσει ή δημιουργεί πλούτο άλλου είδους. Εν πάση περιπτώσει, να περάσουμε λίγο στην πολιτική, διότι σήμερα είχαμε ξαφνικά, εν μέση πανδημία, μία οξία, θα έλεγε κανείς, κριτική της κυβερνητικής πρακτικής στο θέμα των βάουτσερ. Και ήθελα να σας ρωτήσω, εάν συμφωνείτε με τους τόνους, δεν χωράει αμφιβολία ότι ένα σκάνδαλο υπάρχει, δεν χωράει αμφιβολία ότι μία λάθος πρακτική υπάρχει, αλλά νομίζω ότι αυτό που φάνηκε σήμερα στη Βουλή ήταν ότι στο ΣΥΡΙΖΑ έχετε νιώσει κάποια στιγμή ότι το μονοθεματικό ενδιαφέρον για την πανδημία και η καλή πορεία της κυβέρνησης σας βάζει στο περιθώριο και το είδατε σαν μια ευκαιρία ύψωσης των τόνων. Εσείς που κατά τη γνώμη μου εκφράζετε μια μετριοπαθή άποψη στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν πιστεύω ότι κάνω λάθος, πείτε μου λίγο, θεωρείτε ότι υπήρξε μια υπερβολή στον τρόπο με τον οποίο ετέθη το θέμα? Δεν μιλάω από πλευράς τύπου, ούτε από πλευράς τελεχών, μιλάω για τη Βουλή καθαρά. Εγώ καταρχήν θα διαφωνήσω με την ανάλυση σας. Εμείς δεν θεωρούμε ότι υπάρχει μια επιτυχία της κυβέρνησης στο θέμα του κορονοϊού. Θεωρούμε ότι υπάρχει μια καλή επίδοση της χώρας. Και θεωρούμε ότι αυτή η καλή επίδοση της χώρας οφείλεται βεβαίως και στην απόφαση της κυβέρνησης, η οποία εφάρμοσε το πρωτόκολλο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και πήραμε τα μέτρα, με κάποιες καθυστερήσεις αλλά τα πήραμε. Οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στη στάση των Ελλήνων πολιτών, που έδειξαν πολύ μεγάλη πειθαρχία και συνέβαλαν με τη στάση τους και συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Και οφείλεται, κύριε Γιουμερτάκη, και στάση της αντιπολίτευσης. Εμείς είμαστε συμπολίτευση στο θέμα αυτό. Δηλαδή, στηρίξαμε μέτρα. Ο πρώην υπουργός μας, ο κύριος Χανθός,
ο πρόεδρος μας ο Αλέξης Τσίπρας. Εμείς είμαστε με την κοινωνία, είμαστε με τους ειδικούς, είμαστε με τους γιατρούς, νιώθουμε δικαιωμένοι, επειδή όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια, παρόλο που δεν είχαμε τα μέσα και τους πόρους θα θέλαμε, αναδείξαμε τη σημασία του δημόσιου συστήματος υγείας. Άρα η πρώτη παρατήρηση είναι ότι σε ό,τι θετικό υπάρχει, θεωρούμε ότι είναι και δικό, είναι θετικό για την κοινωνία και τη χώρα. Και αυτό είμαστε, θεωρούμε και τους εαυτούς μας. Είχε σημειωθεί από όλες τις πλευρές αυτό, είχε εκτιμηθεί. Ωραία. Δεν χωράει αμφιβολία ότι αυτό που περιγράφεται. Να σημειωθούμε. Βεβαίως άνω τελεία εδώ, διότι είμαστε ακόμα, όπως σωστά είπατε στην αρχή, είμαστε μέσα στον πόλεμο και όταν είσαι μέσα στον πόλεμο, δηλαδή δεν έχουμε τελειώσει ακόμα, μακάρι να εξελιχθούν τα πράγματα θετικά. Έχουμε πετύχει το θετικό ότι περιορίσαμε τον κορονοϊό, αλλά το κάναμε με έναν τρόπο που τώρα έχουμε το άγχος του πώς αποκτήσουμε τη λεγόμενη ανοσία. Επομένως, έχουμε δύσκολες ακόμα φάσεις μπροστά μας. Άρα δεν νιώθουμε απομονωμένοι. Εμείς είμαστε μια πολιτική δύναμη που νιώθουμε πιο έμπειρη σήμερα, διότι κυβερνήσαμε, είδαμε από μέσα τα προβλήματα. Νιώθουμε σε αρκετά θέματα, πρέπει να σου το πω, δικαιωμένοι, ότι βλέπουμε ότι πρέπει να αναθεωρηθούν αξίες και αρχές που κυριάρχησαν τα τελευταία χρόνια. Και είμαστε και υπομονετικοί και ψύχρεμοι, δεν βιαζόμαστε. Είναι ίσως η πρώτη φορά που δεν θέτει θέμα εκλογών η αντιπολίτευση. Η κυβέρνηση ίδια φαίνεται το συζητάει στο εσωτερικό. Τώρα, ομολογώ τους τόνους, δεν ήμουν στη Βουλή, όπως είναι η διαδικασία. Δεν τους άκουσα. Δεν θεωρώ ότι είναι αυτό το κύριο πρόβλημα, κύριε Γιουμαρτάκη. Το κύριο πρόβλημα για μένα είναι, εγώ δεν θα αναφερόμουν στα βάουτσερ, αν δεν το λέγατε εσείς. Θεωρώ σοκαριστικό αυτό που έγινε. Δεν είναι θέμα σκανδάλου με την έννοια μιας, πώς να το πω, οικονομικής απλώς πλευράς. Ήταν μια σειρά λαθών που δεν βρίσκει κανείς εξήγηση γιατί έγιναν. Πρέπει να σας πω ότι εμείς ως Υπουργείο Ανάπτυξης πριν είχαμε γνώση του ΕΣΠΑ και γι' αυτό ήταν από την αρχή, ξέραμε ότι η κυβέρνηση έλεγε ψέματα ότι υπάρχουν λεφτά για να δώσει για τηλεργασία, αλλά δεν υπάρχουν λεφτά για να δώσει για εισόδημα. Ήταν ψέμα αυτό. Γιατί ελέγχθηκε αυτό το ψέμα? Και αν τότε απαγορευόταν, πώς επιτράπηκε τώρα και ξαφνικά αποφασίσει και αυτό? Γιατί από την αρχή δεν δόθηκε και στους μηχανικούς και τους άλλους επιστήμονες το εισόδημα, αφού οι άνθρωποι έχει να γραφεί ο μηχανικός, δεν έχει δουλειά. Έχει να γραφεί ο δικηγόρος, δεν είχε δουλειά. Συμφωνούμε ότι δεν το κάνουμε αυτό για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Το κάνουμε για να στηρίξουμε την οικονομία. Γι' αυτό στηρίζουμε και τους εργαζόμενους. Την κοινωνία συνολικά. Επομένως, πρώτο τραγικό λάθος ήταν αυτό. Και τα δεύτερα μετά, και γιατί λέχθηκε ψέμα. Οι πολιτικοί έχουμε δικαίωμα να έχουμε απόψεις. Δεν έχουμε δικαίωμα να αλλοιώνουμε νόμους, ευρωπαϊκές οδηγίες κλπ. Και πραγματικά αυτό είναι το πολιτικό θέμα. Τα άλλα για μένα είναι παρεπόμενα με τα ΚΕΚ και τα, όλα αυτά τα κωμικά, τα γελία πράγματα. Επομένως, εγώ νομίζω ότι υπάρχει μια αντίφαση στο εξής θέμα. Ή όντως αυτό που ζούμε είναι ένας πόλεμος, οπότε θέλει σοβαρότητα από όλους, θέλει υπευθυνότητα, θέλει προσοχή, ή δεν είναι πόλεμος, οπότε γίνονται και αρπαχτές, κοιτάει ο καθένας τι θα εξασφαλίσει με ιδιωτελείς όρους. Αυτή την αντίφαση βιώνει ο κόσμος. Δεν μπορεί ο άλλος να κάθεται μέσα στο σπίτι του, και δεν ξέρω στη Λάρισα πώς είστε, αλλά εδώ στην Αθήνα όταν έχεις να μείνεις σε ένα διαμέρισμα, ας πούμε, ή σε ένα υπόγειο με παιδάκια, είναι οδυνηρό, δεν είναι καθόλου ευχάριστο αυτή η εμπειρία που ζει ο κόσμος. Όταν λοιπόν εσύ υποβάλλεις αυτούς τους περιορισμούς και βλέπεις απέναντί σου φαινόμενα τα οποία είναι προκλητικά, είναι ενοχλητικά αυτά. Εγώ ελπίζω η κυβέρνηση να βγάλει συμπεράσματα. Μάλιστα, πραγματικά τώρα το ελπίζω. Δεν είμαι της άποψης όσο χειρότερα πάνε τα πράγματα, τόσο καλύτερα για την αντιπολίτευση. Τώρα από εκεί και πέρα και ο κάθε πολιτικός, ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του τρόπο έκφρασης. Ανταγωνιστικό είναι το σύστημα, δεν χωράει καμιά αμφιβολία, όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό. Αν ήσασταν εσείς στη θέση της κυβέρνησης, το ίδιο θα γινόταν από την άλλη πλευρά. Θέλω να ρωτήσω. Ελπίζω δεν θα κάνουμε τέτοια. Μην πάμε σε αυτό. Ας μείνουμε στη διαπίστωση ότι υπάρχουν πράγματα που δεν πρέπει να γίνονται, διότι είναι λάθος, διότι προκαλούν την κοινωνία και διότι έχουμε και ζημία στο Δημόσιο Ταμείο τελικά. Λεφτά είναι αυτά. Θέλω, κλείνοντας, να γυρίσουμε λίγο και πάλι στην οικονομία. Υπάρχει μια εξέλιξη. Παρά την αναθεώρηση επί ταχύρω
της προοπτικής της ελληνικής οικονομίας από τον οίκο αξιολόγησης Fitch. Σήμερα είχαμε υποχώρηση της τιμής των ομολόγων. Είναι καλή εξέλιξη αυτή? Εφόσον είμαστε στο πρόγραμμα της Κεντρικής Τράπεζας, αυτό το πρόγραμμα που έκανε το καινούργιο για την πανδημία, εκτιμούμε ότι τα επιτόκια των ελληνικών και των ιταλικών ομολόγων και όλων των χωρών θα είναι πάντα υπό, να μην πω τη λέξη έλεγχος, δεν εννοώ διοικητικό έλεγχο, θα είναι χαμηλά. Διότι και να υπάρξει τάση να ανέβουν, το γεγονός ότι ξέρει ο άλλος η αγορά ότι το ομόλογο θα το αγοράσει η Κεντρική Τράπεζα, αυτό τον αποτρέπει από το να κάνει κερδοσκοπικά παιχνίδια. Ακριβώς αυτό είναι μία παγίδα όμως. Ξέροντας και οι Ευρωπαίοι και οι Γερμανοί και οι άλλοι οι Βόρειοι που λέγαν πριν, ότι για κάποιους μήνες δεν κινδυνεύει καμιά χώρα από να πάθει το μοιραίο, ας το πούμε έτσι. Αυτό λοιπόν οδηγεί ή μπορεί να οδηγεί σε μια αργοπορία σε ό,τι αφορά τα αναγκαία μέτρα. Μάλιστα. Άρα αυτό που ζούμε με τα επιτόκια είναι, είμαστε μέσα σε μια θερμοκοιτίδα τώρα. Πρέπει να λάβουμε τα μέτρα μας όταν δεν θα υπάρχει η θερμοκοιτίδα, δηλαδή όταν δεν θα υπάρχει ο μηχανισμός προστασίας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, να μην δούμε τότε μια αμφισβήτηση του αξιόχρου της χώρας, μια εκτείναξη των επιτοκίων και να μην ξέρουμε τότε πού να κρυφτούμε. Ένα τελευταίο σχόλιο, γιατί έρχεται και η είδηση από την Βρετανία, μιλάνε για 35% κάτω, για κατάρρευση σχεδόν της οικονομίας. Αξιωματούχος της Bank of England είπε σήμερα ότι για την Βρετανία η συρρήκνωση της οικονομίας μπορεί να είναι μεγαλύτερη των τελευταίων 100 χρόνων ή και αιώνων. Μάλιστα χωρίς να υπάρχει προστατευτική ομπρέλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επειδή λοιπόν ήσασταν αντιπρόεδρος μιας κυβέρνησης που έφτασε στο όριο πιθανής εξόδου από την Ευρωζώνη, θα θέλατε να μας πείτε, θα ήταν εφιαλτικότερο να είμαστε εκτός Ευρωζώνης ή όχι? Τα προβλήματα που ζούμε απαιτούν συνεργασία διεθνή και όχι, ας πούμε, καθένας μόνος του. Το πρόβλημα με την Ευρώπη είναι ότι ενώ είναι ενωμένη η Ευρώπη στα λόγια, στην πράξη εξωθεί την κάθε χώρα να δει τι θα κάνει μόνη της. Άρα δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα, ας πούμε, αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή οποιασδήποτε άλλη διαφοροποίηση. Πιστεύω και η Βρετανία είχε αυτή την εξέλιξη που είχε για λόγους εντελώς ιδιαίτερους. Αυτή τη στιγμή η μάχη που θα πρέπει να δοθεί είναι για πολιτικές οι οποίες βοηθούν τις επιμέρους χώρες και με αυτόν τον τρόπο βοηθούν και την Ευρώπη συνολικά να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση. Μάλιστα. Για να ολοκληρώνω και εγώ, όπως καταλαβαίνω φτάνουμε στο τέλος. Τι είναι βέβαιο? Το βέβαιο κατά την άποψή μου είναι ότι η κρίση που ζούμε είναι και θα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Το αν θα είναι 10% ύφεση, 11%, 9%, 8%, μπορώ να σου πω ότι είναι και δευτερεύον. Το δράμα είναι ότι θα ζήσουμε μια αύξηση ανεργίας, θα ζήσουμε φαινόμενο κλεισίματος επιχειρήσεων, θα ζήσουμε φτωχοποίηση κόσμου κλπ. Το στίχημα πρέπει να είναι, πρώτον, τι μπορούμε να κάνουμε αυτό να το περιορίσουμε και δεύτερον και πιο σημαντικό, να μην διαρκέσει πάρα πολύ αυτό. Διότι όσο οδυνηρό και να είναι, αν βγούμε γρήγορα από την κρίση, εντάξει, μία ακόμα, ας πούμε έτσι, προσπάθεια κλπ. Εάν όμως αυτή η κρίση μείνει μόνιμα, αυτό θα έχει δραματικές συνέπειες. Και εμείς ανησυχούμε. Η θεωρία του ελαττηρίου που επικαλούνται κάποιοι, δηλαδή η πίεση του ελαττηρίου μπορεί να το εκτινάξει του χρόνου. Μεγάλο λάθος. Καταρχήν κανείς δεν το συμμερίζεται πια. Το IMF είπε ύφεση 10%, ανάκαμψη 5%. Σήμερα ένας άλλος 20% βγήκε, λέει ύφεση 8%, ανάκαμψη 4%. Κανείς δεν είναι σοβαρό αυτό το πράγμα. Η ύφεση αυτή μοιάζει με πηγάδι. Όσο πιο βαθιά πέσουμε στο πηγάδι, τόσο πιο δύσκολα θα βγούμε. Άρα, συμπέρασμα πρώτον, έμπρος σοβαρή μέτρα. Η κυβέρνηση έκανε λάθος. Το λάθος έγινε. Έπρεπε όταν αποφάσισε την καραντίνα να αποφάσισε και ένα δεύτερο θέμα. Τι λεφτά έχω,
είτε μαξιλάρι είναι αυτό, είτε δανεικά που μπορώ να βρω, είτε ευρωπαϊκά που τι προϋπολογισμό έχω. Έχω 50 δισεκατομμύρια, τα έχω. Πώς θα οργανώσω ένα σχέδιο, ούτως ώστε να κάνω ανάσχεση της κρίσης. Τώρα, δηλαδή έπρεπε τώρα να παίρνετε μέτρα. Αυτό το λάθος έγινε, πρέπει να δούμε πώς θα περιοριστεί. Δεύτερον, όλο το πλωστάσιο που εφάρμοσε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2015 ενάντια στην ανθρωπιστική κρίση, γεύματα στα σχολεία, επιδόματα στα κατώτερα, στα πιο φτωχά στρώματα, ό,τι μπορεί να βοηθήσει για την επιβίωση της κοινωνίας πρέπει να ενεργοποιηθούν και να δοθούν δυνατότητες και στους δήμους και στις περιφέρειες. Άκουσα, θα έχετε μετά τον κύριο Αγοραστό, τα ξέρει πολύ καλά ο κύριος Αγοραστός, όλο αυτό το πλωστάσιο δηλαδή πρέπει να το ενεργοποιήσουμε από τώρα, να είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε τον κόσμο και να προσπαθήσουμε, όπως είπατε, ο πολιτικός ανταγωνισμός να είναι ανταγωνισμός πάνω σε προγράμματα, πάνω σε θέσεις, πάνω στο κοινό συμφέρον, το δημόσιο συμφέρον που τώρα είδαμε πόσο σημαντικό είναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δραγασάκη, για αυτή τη συζήτηση. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Και σας εύχομαι καλή συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, εμείς συνεχίζουμε. Θα δώσουμε χρόνο λίγων λεπτών για να κάνουμε σύνδεση πάλι με την Αθήνα, με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Κώστα Σκρέκα, για να ακούσουμε πλέον την κυβερνητική πλευρά ως προς το κατά πόσον υπάρχει σχέδιο για την επόμενη μέρα. Και όπως σας έλεγα πριν, θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή με μία συζήτηση με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας. Είναι ζωντανή η εκπομπή, γύρω στα μεσάνυχτα δηλαδή, για να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις. Όπως είναι γνωστό, υπάρχουν αντιδράσεις για τη συνέχιση της καραντίνας στη συνοικία της Νέας Μύρνης και κυρίως στον οικισμό των Ρωμά. Υπήρξαν διαμαρτυρίες σήμερα, υπάρχει μια πίεση. Υπάρχουν βέβαια και 5 καινούργια κρούσματα στην ιχνηλάτηση του κρούσματος που εντοπίστηκε χθες. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει ο κύριος Αγοραστός μόλις ολοκληρώσουμε τη συζήτηση με τον κύριο Σκρέκα, που νομίζω ότι θα είμαστε, από ό,τι με ειδοποιούν, είμαστε ήδη έτοιμοι για να τον καλησπερίσουμε. Πάμε λοιπόν στην Αθήνα. Καλησπέρα, κύριε Σκρέκα. Καλησπέρα, κύριε Γερμαντάκη. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, και στους τηλεθεατές σας. Υγεία και γρήγορα να βγούμε από αυτή την τεράστια υγειονομική κρίση που ζούμε. Μακάρι. Χρόνια πολλά, λοιπόν. Ευχαριστώ καταρχήν για την αποδοχή της πρόσκλησης. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω, δεν ξέρω αν είδατε τη συζήτηση με τον κύριο Δραγασάκη, φαντάζομαι ότι δεν την είδατε. Ήθελα να ρωτήσω λοιπόν από τη δική σας άποψη για το ποιες θα είναι οι επιπτώσεις της κρίσης στην οικονομία και ποιες είναι οι προσλαμβάνουσες που έχετε αυτή τη στιγμή ως υπουργοί μιας κυβέρνησης που καλείται να διαχειριστεί και αυτό το ζήτημα παράλληλα με την επέκταση της πανδημίας. Το λέω γιατί το ρεπορτάζ λέει ότι πρέπει να έχετε έτοιμο ο κάθε υπουργός ένα σχέδιο το οποίο θα υποβληθεί, αν δεν κάνω λάθος, στον Πρωθυπουργό την άλλη εβδομάδα, ο καθένας στον τομέα του για τα πρώτα βήματα μετά την καραντίνα. Οι συνέπειες της κρίσης, της πανδημίας, της υγειονομικής κρίσης στην οικονομία είναι αυτονόητο ότι θα είναι σημαντικές και στην οικονομία φυσικά. Τώρα το πόσο σημαντικές θα είναι, το πόσο θα επηρεαστεί η ελληνική οικονομία, αν θα επηρεαστεί λιγότερο ή περισσότερο από άλλες οικονομίες, αυτό είναι κάτι που θα το δούμε. Αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, επειδή η Ελλάδα έχει περάσει ήδη μια υπερδεκαετή κρίση όπου είχε μια σωρευτική ύφεση της τάξης του 25% του ΑΕΠ, αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι οι αξίες έχουν χαμηλώσει στην Ελλάδα εδώ και 10 χρόνια, οι αξίες των παγίων, που σημαίνει ότι μπορούμε να πούμε ότι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή αυτή η υγειονομική κρίση δεν θα έχει πολύ μεγάλες επιπτώσεις συγκριτικά με άλλες χώρες που οι οικονομίες τους ήταν, να το πω έτσι, σε κατάσταση πιο φουσκωμένες, πιο αυξημένες οι αξίες και με μια δεκαετία όπου είχαν συνεχόμενη ανάπτυξη. Δηλαδή μπορεί, να το πω απλά, να υποχωρήσουν πολύ πιο εύκολα οι αξίες των ακινήτων, για παράδειγμα, σε κάποιες δυτικές χώρες όπου τα τελευταία 10 χρόνια έχουν αυξηθεί δραματικά. Στην Ελλάδα αντίστοιχα οι τιμές των οι αξίες των ακινήτων, ως ένα παράδειγμα το φέρω, έχουν υποχωρήσει πολύ τα 10 χρόνια, οπότε κάποιος μπορεί να πει ότι είναι αρκετά χαμηλά, που σημαίνει ότι εφόσον βέβαια υπάρχει ένα σχέδιο που υπάρχει
γρήγορης υποστήριξης της οικονομίας με χρήμα, τότε μπορούμε να βιώσουμε λιγότερες δυσμενείς επιπτώσεις από ό,τι άλλες χώρες. Και νομίζω ότι η Ελλάδα απέδειξε ότι τουλάχιστον ό,τι αφορά τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης είναι ένα θετικό παράδειγμα ανάμεσα σε όλες τις χώρες όλου του κόσμου. Είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση. Το ίδιο είμαι πολύ αισιόδοξης και πιστεύω ότι μπορούμε να το πετύχουμε και στον οικονομικό τομέα. Λένε ωστόσο οι αναλυτές, οι διεθνείς αναλυτές, ότι η Ελλάδα ίσως είναι περισσότερο εκτεθειμένη από όλες τις άλλες χώρες του κόσμου που είχαν την κρίση, την ίδια κρίση, όχι για το λόγο που αναφέρατε εσείς πριν, αλλά εξαιτίας του γεγονότος ότι, το λέω γιατί είστε και υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, υπάρχει μόνο καλλιέργεια σε αυτή τη χώρα, κυρίως τουριστικό εισόδημα και υπηρεσίες. Η εξάρτηση λοιπόν από τον τουρισμό είναι προφανές ότι θα δημιουργήσει πρόβλημα μεγαλύτερο στη χώρα η οποία πλήττεται περισσότερο ακριβώς σε αυτόν τον τομέα. Γιατί να δεχθώ ότι μπορείτε να το αντιμετωπίσετε εύκολα ή να είναι μικρότερη η απώλεια εισοδήματος στην Ελλάδα όταν ο κύριος όγκος, εν πάση περιπτώσει, της δυναμικής της είναι ο τουρισμός, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια? Αυτό που λέτε έχει μία βάση. Από τη στιγμή που ένα 20% περίπου του ΑΕΠ εξαρτάται από το τουριστικό προϊόν, άρα μία μείωση σημαντική που φαίνεται ότι μπορεί να έχει ο τουρισμός, αυτό θα επηρεάσει την ελληνική οικονομία. Θα σας πω όμως ότι σήμερα διεθνής οίκος, οικονομικός οίκος, έκανε πρόβλεψη, εκτίμησε ότι η ύφεση στην Ελλάδα θα είναι 1% χαμηλότερη από ό,τι στη Γερμανία. Άρα, ναι, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, ότι από τη στιγμή που ένας βασικός πυλώνας οικονομικής ανάπτυξης χώρα είναι ο τουρισμός, και ο τουρισμός εξαιτίας της πανδημίας θα πληγεί, αυτό θα έχει δυσμενήσει επιπτώσεις στην οικονομία. Από την άλλη, όμως, η ελληνική οικονομία κακώς θεωρούμε ότι δεν στηρίζεται, να το πω έτσι, και σε άλλους οικονομικούς κλάδους. Και στον πρωτογενή τομέα, η συμμετοχή του πρωτογενούς τομέα στην εθνική οικονομία είναι διπλάσια στην Ελλάδα από ό,τι είναι στις υπόλοιπες δυτικές χώρες. Για παράδειγμα, στην Γαλλία, στην Γερμανία, στις κεντροευρωπαϊκές χώρες, η συμμετοχή του αγροτικού τομέα, του πρωτογενούς τομέα στο ΑΕΠ τους είναι της τάξης του 2%. Στην Ελλάδα είναι περίπου 4%, δηλαδή διπλάσια. Και αν εκεί βάλουμε και την μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, τότε η συμμετοχή ξεπερνάει 8% αγροδιατροφικών προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης στο σύνολο της οικονομίας. Και βέβαια έχουμε και άλλες υπηρεσίες, έχουμε και την ναυτιλία, έχουμε και βιομηχανία που συμμετέχει περίπου με 9-10% στο ΑΕΠ της χώρας. Σε άλλες χώρες συμμετέχει στο 15% ή στο 20%. Μην ξεχνάτε όμως και η βιομηχανική παραγωγή των κεντρικών κεντροευρωπαϊκών χώρων θα πληγεί, γιατί πού θα πουλήσουν? Όταν δηλαδή έχουμε μια πανδημία που πλατάει σε καραντίνα όλο τον κόσμο μέσα, καταλαβαίνετε ότι εκεί ζούμε καταρχήν πρωτόγνωρες καταστάσεις που δεν έχουμε ξαναζήσει. Άρα κανείς δεν μπορεί να υπολογίσει ακριβώς το τι μέλη γενέστε με τα οικονομικά νούμερα. Από την άλλη, εγώ θα σας πω το εξής. Πρώτον, ότι η Ελλάδα, είπα, έχει περάσει 10 χρόνια κρίσης, άρα οι αξίες των παγίων και γενικά οι οικονομικές αξίες είναι πιο χαμηλά ίσως από ό,τι θα έπρεπε να είναι. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι το εξής. Ναι, το δεύτερο, συγγνώμη τώρα γιατί δεν σας ακούω όταν μιλάμε ταυτόχρονα. Το δεύτερο είναι το εξής. Ήδη η κυβέρνηση έχει αποφασίσει ως πρώτο βήμα να ρίξει περίπου 24 δισεκατομμύρια ευρώ στην οικονομία, 14 δισεκατομμύρια άμεσες ενισχύσεις, περίπου 10 δισεκατομμύρια είναι οι δημοσιονομικές επιπτώσεις από τα μέτρα τα οποία έχει πάρει, οι δημοσιονομικές, να το πω έτσι, διευκολύνσεις. Και αυτό είναι το πρώτο βήμα. Για να καταλάβετε τι σημαίνει αυτό, φανταστείτε ότι αυτό 24 δισεκατομμύρια για να απορροφηθούν από την αγορά θέλει ακόμα και αυτό κάποιο χρόνο. Από εκεί και πέρα, το έχω πει και πάρα πολλές φορές, για κάθε ευρώ που σήμερα ρίχνουμε στην οικονομία ή σχεδιάζουμε να ρίξουμε στην οικονομία, άλλο ένα ευρώ πρέπει να έχουμε στην άκρη για την επόμενη μέρα. Και ναι, έχετε απόλυτο δίκιο, όλα τα υπουργεία καταστρώνουν με σχέδια, να το πω έτσι, επενδυτικά, στρατηγικών επενδύσεων για την επόμενη μέρα, γιατί και οι δημόσιες επενδύσεις πρέπει να παίξουν σημαντικό ρόλο, δηλαδή το ΑΕΠ μιας χώρας. Η ανάπτυξη από πού έρχεται? Από τις δημόσιες επενδύσεις, από τις ιδιωτικές επενδύσεις και από την κατανάλωση. Αν θεωρήσουμε λοιπόν ότι η κατανάλωση θα είναι περιορισμένη
φέτος από εδώ και πέρα σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Αλλά τι μένουν? Μένουν οι δημόσιες επενδύσεις και οι ιδιωτικές επενδύσεις. Οι ιδιωτικές επενδύσεις, από τη στιγμή που οι ιδιώτες επενδυτές βλέπουν μια χώρα σοβαρή, μια κυβέρνηση η οποία, όπως σας είπα, είναι ένα παγκόσμιο παράδειγμα προς μίμηση, θετικό προς μίμηση. Βλέπουν λοιπόν ότι μπορούν να αισθάνονται σίγουροι να έρθουν να επενδύσουν σε μια τέτοια χώρα όπως η Ελλάδα, χωρίς να φοβούνται ότι υπάρχει μια κυβέρνηση ασταθής ή μια κυβέρνηση που τέλος πάντων δεν ξέρει να κάνει καλά τη δουλειά της. Άρα και φαίνεται ότι και εμείς μιλάμε με επενδυτές κάθε μέρα. Έχουν έρθει επενδύσεις μετά την εκδήλωση της πανδημίας, έχουν έρθει επενδύσεις, γιατί μπορεί να το βλέπουν αυτό που λέτε, θετικά είναι τα σχόλια του διεθνούς τύπου, αλλά νομίζω ότι το θέμα των επενδύσεων έχει καθίσει μετά την πανδημία, που δεν ήταν θεματικό και πριν την πανδημία, εν πάση περιπτώσει μην υπερβάλλουμε, αλλά πάνω που ενδεχομένως μπορεί να άρχιζε να φαίνεται, δεν νομίζω ότι ακούγεται τίποτα. Εκτός αν γίνεται κάτι που δεν το έχουμε πάρει είδηση εμείς. Όλοι είναι ασχολημένοι με την πανδημία αυτόν τον καιρό. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Αφορά, για παράδειγμα, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εμείς κάθε μέρα είμαστε δέκτες τηλεφωνημάτων και οχλήσεων για να ολοκληρώσουμε το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο κάνουμε σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης, με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ήδη πρόκειται να βγάλουμε και μια ΚΙΑ, κοινή υπουργική απόφαση, για τη γη υψηλής παραγωγικότητας, για το πώς εκεί μπορούν να εγκατασταθούν φωτοβολταϊκά πάρκα και γενικά ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, ναι μεν προσωρινά, να το πω έτσι, διστάζουν, περιμένουν φυσικά να τελειώσει αυτή η υγειονομική κρίση, αλλά δεν έχει σταματήσει το ενδιαφέρον τους για να επενδύσουν. Το ίδιο συμβαίνει και στον τουριστικό τομέα. Παρόλο που φαίνεται ότι ο τουρισμός θα έχει, να το πω έτσι, αρκετά σημαντικές προκλήσεις να αντιμετωπίσει εξαιτίας της πανδημίας, παρόλα αυτά, κανένα επενδυτικό σχέδιο στον τουρισμό δεν έχει ακυρωθεί. Μπορεί προσωρινά να υπάρχει μια δισκαμψία, να το πω έτσι, γιατί όλοι περιμένουν. Και όμως σας λέω, επειδή είμαστε δέκτες τηλεφωνημάτων, πολλές φορές εμπλέκεται και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, οι άνθρωποι έρχονται και θέλουν να επενδύσουν στη χώρα. Είναι ευκαιρία για την Ελλάδα. Είναι ευκαιρία. Ό,τι δεν έγινε, ό,τι σωστό δεν πρόλαβε να γίνει τα προηγούμενα 10 χρόνια, μέσα από τις πολιτικές αλλαγές, μέσα από, από τις ιδεολογίες τις διάφορες οι οποίες είχαν κυριαρχήσει, τώρα να γίνουν σωστά. Εμείς στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ετοιμάζουμε πάρα πολλά πράγματα, τα οποία μπορώ να σας πω. Ετοιμάζουμε πράγματα για να διευκολύνουμε τις επενδύσεις. Είναι να γίνουν 2 δισεκατομμύρια περίπου επενδύσεις στον αγροτικό τομέα, με τα σχέδια βελτίωσης και τα σχέδια μεταποίησης, για να αγοράσουν οι αγρότες μηχανήματα, τρακτέρ, ψεκαστικά, να κάνουν επενδύσεις αγοράσια στη δουλειά τους. 2 δισεκατομμύρια. Ήδη σχεδιάζουμε αυτές τις μέρες, το πρωί στο βράδυ είμαστε στο Υπουργείο, και σχεδιάζουμε τις υπηρεσίες να διευκολύνουμε και να τροποποιήσουμε τις προσκλήσεις και τις υπουργικές αποφάσεις από την προηγούμενη κυβέρνηση, ώστε να γίνουν πολύ πιο γρήγορα, να υλοποιηθούν τα σχέδια βελτίωσης. Παράδειγμα, να δώσουμε τη δυνατότητα να αυξήσουμε την προκαταβολή στο 50%, δηλαδή όταν ο αγρότης θέλει να κάνει επένδυση, να παίρνει 50% προκαταβολή και να ξεκινάει την υλοποίηση. Δεύτερον, να μην χρειάζεται να γίνονται 2 ή 3 επισκέψεις κατά τόπους από τα κλιμάκια ελέγχου, και να βλέπουν να μπορεί να γίνει μία στο τέλος. Να γίνει μία επίσκεψη, να ελεγχθεί στο τέλος η επένδυση, και βέβαια, εφόσον είναι σωστή, να κλείσει ο φάκελος. Εφόσον δεν είναι σωστή, να ολοκληρωθεί, να γίνει διορθώσεις και να ολοκληρωθεί. Δηλαδή, υπάρχουν πράγματα που και τώρα μπορούμε να κάνουμε, και είναι ευκαιρία να διευκολύνουμε και τις αδειοδοτήσεις, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο υλοποιούνται οι επενδύσεις, ώστε να επιταχύνουμε και με αυτόν τον τρόπο μπορέσουν να προωθήσουν και τα χρήματα τα οποία εμείς ρίχνουμε. Λέμε 24 δισεκατομμύρια. Έχει αναρωτηθεί κανείς σε πόσο χρόνο, πόσους μήνες θέλει η αγορά για να προωθήσει αυτά τα 24 δις? Έρχονται κάποιοι άλλοι λένε τα 24 δεν φτάνουν, θέλει 26. Είμαστε κοντά εκεί. Κάποιοι άλλοι λένε ρίξτε 50 δισεκατομμύρια. Μα θέλω να πω ότι εντάξει, η πλειοψηφία βέβαια, κερδισμένος είναι αυτός που λέει τα πιο πολλά. Και φυσικά όποιος δεν κυβερνά μπορεί να υπόσχεται τα περισσότερα, γιατί δεν είναι υποχρεωμένος να τελειοποιήσει και φυσικά. Αλλά εγώ βέβαια τα ακούω όλα αυτά, θα έλεγε κανείς, με συγκρατημένη αισιοδοξία. Μας φτιάξατε τη διάθεση έτσι πως τα περιγράφετε, με όλο αυτό το επενδυτικό ενδιαφέρον. Αλλά δεν βγαίνει από το μυαλό κανενός το γεγονός ότι όλοι συμφωνούν διεθνώς ότι θα περάσουμε πάρα πολύ δύσκολα. Το λέει η αγορά,
Και μάλιστα υπάρχει μια έρευνα σήμερα της ΕΣΕΕ, η οποία στην ουσία δείχνει και την υστέρηση της ελληνικής αγοράς έναντι προηγμένων αγορών. Το 21% ήταν έτοιμο για να ανταποκριθεί στις ανάγκες του ηλεκτρονικού καταστήματος, του e-shop. Το 2% ήταν εξοικειωμένο να το λειτουργήσει άψογα κλπ. Και αναρωτιέμαι εάν όλα αυτά που μας περιγράφετε είναι μεν ωραία σχέδια που ακούγονται ακόμη πιο ωραία στο στόμα ενός ενθουσιασμένου γιατί συμμετέχει στη διαμόρφωση του Υπουργού, ή αν είναι η πραγματικότητα που δεν θα έρθει, κύριε Σκρέκα. Εγώ σας λέω από την πλευρά της πολιτείας τι είμαστε έτοιμοι να κάνουμε και τι σχεδιάζουμε. Δεν θέλω να πω πολλά, γιατί και την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινώσουμε μια καινοτομία και στον αγροτικό τομέα. Δεν θέλω να πω πολλά, γιατί είναι θέμα το πώς θα το διαχειριστούμε σε κεντρικό επίπεδο ως κυβέρνηση, το οποίο το δουλεύουμε αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Η γεωργία, όπως είπατε πολύ σωστά, και για τις υπόλοιπες, για τα υπόλοιπα καταστήματα λιανικής που δεν ήταν έτοιμα, δεν ήταν δικτυωμένα στο δίκτυο για να μπορούν να προχωρούν σε πωλήσεις μέσω διαδικτύου. Απ' την άλλη, εγώ θα σας πω ότι ξέρω τουλάχιστον 5 περιπτώσεις από τον τόπο, από τα Τρίκαλα, και εγώ Θεσσαλός είμαι, όπου με την ευκαιρία της κρίσης ανεβάσανε e-shop και κάνανε και πωλήσεις, και μάλιστα πολύ ενδιαφέρουσες, να το πω έτσι, αισιόδοξες, έτσι, ενθαρρυντικές πωλήσεις. Και αυτό είναι ένα ξεκίνημα το οποίο θα το κρατήσουν και τους υπόλοιπους μήνες. Άρα, να γιατί λέω ότι την πρόκληση και τη δυσκολία μπορούμε να την μετατρέψουμε σε ευκαιρία. Αλλά και στη γεωργία, ναι, χρειαζόμαστε ένα τεχνολογικό άλμα. Χρειαζόμαστε μια επανάσταση, θα έλεγα, ψηφιακή. Θα τα προλάβουμε αυτά ενώ θα έχουμε τις οικονομικές επιπτώσεις. Δηλαδή, είναι πράγματα που μπορεί να γίνουν τόσο άμεσα ώστε να έχουν follow-up μέσα στην εξέλιξη της οικονομικής κρίσης μετά την πανδημία. Δηλαδή, είναι σχέδια τα οποία ακούγονται πάρα πολύ ωραία για το μέλλον, αλλά δεν έχουν καμία απόδοση σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που έρχεται. Θα σας πω καταρχήν ότι αυτή την περίοδο που διανύουμε, εμείς την προηγούμενη εβδομάδα ανεβάσαμε 3 έργα εγκυοβελτιωτικά, έργα αγροτικών υποδομών, συνολικούς προϋπολογισμού 35 εκατομμυρίων ευρώ εν μέσω πανδημίας. Τη μεγάλη εβδομάδα οι στελέχοι του Υπουργείου δούλευαν για να ανεβάσουμε και ετοιμάζουμε να ανεβάσουμε άλλα 22 έργα συνολικού προϋπολογισμού 350 εκατομμυρίων ευρώ. Τα 80 εκατομμύρια ευρώ είναι στη Θεσσαλία. Είμαστε σε συνεχή επαφή με τον Κώστα τον Αγοραστό, γιατί εμείς θα τα δημοπρατήσουμε, αλλά στη συνέχεια, σε συνεργασία που έχουμε με τον Κώστα τον Αγοραστό, θα δώσουμε την εποπτεία και την υλοποίηση των έργων, την επίβλεψη στις υπηρεσίες της περιφέρειας για να γίνουν γρήγορα τα έργα. Από τη στιγμή που αυτές οι υπηρεσίες είναι πολύ πιο κοντά στον τόπο που κατασκευάζονται. Αυτό είναι ένα παράδειγμα που αποδεικνύει αυτό που σας λέω. Έχει δυνατότητες η Ελλάδα. Μάλιστα. Φυσικά και προσέξτε, δεν μιλάω για παράδεισο. Δεν λέω ότι δεν θα περάσουμε δύσκολα. Στην Αμερική, σε μία εβδομάδα, πριν τρεις εβδομάδες διάβαζα στο Financial Times, σε μία Αμερικάνικη εφημερίδα, είχαν σε μία εβδομάδα μέσα 3,3 εκατομμύρια ευρώ αιτήσεις για επίδομα ανεργίας. Σε μία εβδομάδα. Η προηγούμενη εβδομάδα από εκείνη είχαν 200.000 αιτήσεις και η επόμενη εβδομάδα είχε 3,3 εκατομμύρια αιτήσεις για επίδομα ανεργίας. Είχαν δηλαδή αύξηση της ανεργίας σε μία εβδομάδα 3,3 εκατομμύρια. Η Γερμανία. Μια ισχυρή οικονομία, έτσι. Μια ισχυρότατη οικονομία. Προσέξτε, και που δεν έχει και το lockdown που κάναμε εμείς. Η Γερμανία διάβαζε εκτιμήσεις σε γερμανική εφημερίδα σήμερα, υπολογίζουν, εκτιμούν για 3 εκατομμύρια πωλήσεις. Η Ισπανία είχε 600.000 απολύσεις το προηγούμενο διάστημα. Εμείς τι κάναμε? Εμείς είπαμε ότι όποια εταιρεία, όποιο νομικό πρόσωπο ή όποιος επαγγελματίας θέλει να ενταχθεί στα ευεργετικά μέτρα, επειδή πλήττεται από τον κορονοϊό, δεν επιτρέπεται να μειώσει το προσωπικό του. Ήταν η κυβέρνησή μας η οποία τι έκανε, προσπάθησε να βοηθήσει τις επιχειρήσεις, αλλά είπαμε όμως, βάλαμε έναν όρο, ότι ναι, θα σας βοηθήσουμε, αλλά δεν θα απολύσετε. Γιατί ακούμε και κάτι άλλο τελικά από τα λέει του ΣΥΡΙΖΑ, ότι εμείς τελικά πάμε να αλλάξουμε τους όρους τους εργασιακούς και πάμε να φέρουμε την εργασιακή ζούγκλα. Αντίθετα, το αποδεικνύουμε. Και όποια, να το πω έτσι, αλλαγή έχει γίνει σε ό,τι αφορά τις εργασιακές σχέσεις και έχουν περάσει αυτές οι αλλαγές με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, έχουν συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα μέχρι τη λήξη της πανδημίας, των μέτρων για την πανδημία.
Να σας ρωτήσω. Γιατί πάρα πολλά πράγματα. Να σας ρωτήσω. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά την αλλαγή των εργασιακών σχέσεων, υπάρχει πάντα ο φόβος ότι στην Ελλάδα ισχύει το ουδέν μονιμότερο του προσωρινού. Το είπε και ο κύριος Δραγασάκης πριν. Υπάρχει ένας φόβος όπως... Με συγχωρείτε, ναι. Υπάρχει ένας φόβος που δεν είναι φόβος μόνο των πολιτικών σας ανταγωνιστών, είναι φόβος της ελληνικής κοινωνίας. Δυστυχώς φταίει η εμπειρία που έχουμε όλοι. Το δεύτερο, μακάρι να τη διαψεύσετε στην πορεία. Το δεύτερο είναι, μας είπατε για τις επιπτώσεις που έχει στην ανεργία ο κορονοϊός σε αναπτυγμένες χώρες, σε μεγάλες οικονομίες, αλλά έχει και στην Ελλάδα επιπτώσεις, κύριε Υπουργέ, και πολύ σημαντικές. Πολύ σημαντικές, προβλέπετε άνοδος της ανεργίας μεγάλη, 22,3 εάν διάβασα σωστά προχτές, 100%, και προβλέπετε και κλείσιμο επιχειρήσεων παρά τα όποια μέτρα λέτε ότι πήρατε. Σε αυτό θα υπάρξει απάντηση από κυβερνητικής πλευράς? Καταρχήν, μπορεί να υπάρξει απάντηση ή κάποιοι θα θυσιαστούν? Μακάρι να μπορέσουμε με τα μέτρα τα οποία θα πάρουμε, έχουμε πάρει και θα πάρουμε φυσικά, να στηρίξουμε με τέτοιο τρόπο ώστε καμία επιχείρηση να μην κλείσει. Μπορεί να το πει αυτό κανείς με βεβαιότητα? Ή να μην απολυθεί κανένας? Μπορεί να το πει? Όταν τελικά κάποιος έχει το κατάστημά του κλεισμένο 2 μήνες και θα ανοίξει και η κίνησή του δεν είναι τέτοια που του επιτρέπει να έχει το προσωπικό που είχε, πιθανότατα το άνθρωπος να αναγκαστεί σε μείωση του λειτουργικού κόστους. Αυτό μπορεί να φέρει σε μείωση το προσωπικό. Αλλά ή θα κλείσει. Ή θα κλείσει. Ακόμα χειρότερα. Ακούστε, έχουμε την κρίση της πανδημίας. Μέχρι τώρα τα πήγαμε πολύ καλά. Θα μου πεις, μπορεί να κάποιος να πανηγυρίζει όταν έχει θύματα και νεκρούς? Όχι. Φυσικά και δεν μπορεί να πανηγυρίζει και ένα νεκρό να έχεις. Αλλά τέλος πάντων τα πήγαμε, εν πάση περιπτώσει, πολύ καλύτερα από ό,τι τα πήγαν ανεπτυγμένες χώρες. Έγινε από μόνο του αυτό? Δεν έγινε από μόνο του. Έγινε γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήρε έγκαιρα τα μέτρα. Όταν, για παράδειγμα, έκλεινε τα καρναβάλια, βγαίναν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, γελούσανε και κατηγορούσανε ότι κάνουμε, προχωρούμε σε δράσεις οι οποίες είναι εκτός πραγματικότητας. Αμέσως μετά, βέβαια, ο πολιτικός, ο οποίος είχε την τόλμη να πάρει μετά από την επιστημονική συμβουλή τη σωστή άποψη, επιβεβαιώνεται. Έτσι έγινε και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και με την κυβέρνηση. Είχαμε ένα λαό ο οποίος ανταποκρίθηκε με φοβερή υπευθυνότητα και συνέπεια σε αυτά τα οποία, στις κατευθυντήριες οδηγίες που έδιναν το επιστημονικό συμβούλιο και ΟΔΗ, που δείχνει ότι οι Έλληνες μπορούν. Εγώ θεωρώ ότι μέσα από τις κρίσεις η Ελλάδα αναγεννάται και οι Έλληνες αποδεικνύουν ότι μπορούν να κάνουν θαύματα, εισαγωγικά, που να κάνουν μεγάλα πράγματα. Αυτό φάνηκε. Πω και κάτι άλλο. Αντιμετωπίσαμε και ένα φοβερό πρόβλημα με το μεταναστευτικό, καθώς μπλοκάραμε την είσοδο δεκάδων, να μην πω εκατοντάδων χιλιάδων παράνομων μεταναστών από τα βόρεια σύνορα στον Εύρωπο, και αυτό θα είχε δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα συνδυασμένο με την πανδημία. Και από την άλλη, ήταν και μια διπλωματική νίκη απέναντι στον αντίπαλό μας, όχι στον αντίπαλό μας, στο γείτονά μας, να το πω έτσι, ο οποίος δυστυχώς προσπαθεί να μας δυσκολεύει σε κάθε περίπτωση, που φαίνεται, αποδεικνύεται ότι όταν θέλει η Ελλάδα, όταν θέλει η πολιτεία, όταν θέλει μια κυβέρνηση, μπορεί. Μπορεί και τώρα, να φυλάξει τα σχέδια και τα χερσαία και τα υδατικά και τα υγρά και τα θαλάσσια. Μπορεί να φέρει και την ανάπτυξη την επόμενη μέρα. Γιατί? Προχωράμε με σχέδιο. Για να σας προβοκάρω όμως τώρα, θα σας πω ότι δεν περιγράφεται κάτι λάθος. Αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις αυτό. Αλλά εκεί που τα πάτε όλα μια χαρά, την ημέρα ακριβώς που έχετε 0 νεκρούς, έρχεται ο κύριος Βρούτσης, τα τραβάει όλα αυτά μια κλωτσιά και χύνει την καρδάρα με το γάλα. Και βρίσκεστε απολογούμενοι στη Βουλή και στην ελληνική κοινωνία, γιατί από την ελληνική κοινωνία ξεκίνησε το θέμα, για ένα ζήτημα το οποίο μια κυβέρνηση η οποία έχει πάρει τα εύσημα για την ωραία διαχείριση της πανδημίας και του μεταναστευτικού, κολώνει στα δύσκολα. Και στο τέλος βρίσκεται εκτεθειμένη, γιατί παρά τα καμπανάκια που χτύπαγαν επί ένα μήνα, δεν ακούει τίποτα. Και έρχεται ο Πρωθυπουργός και τα μαζεύει. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Μια κυβέρνηση που τα έχει πάει πάρα πολύ καλά στα υγειονομικά και στο μεταναστευτικό και θα πάει καλά και συνέχεια με τα οικονομικά, νομίζω ότι πήρε και την άμεση απόφαση να διορθώσει ένα λάθος. Αυτό
νομίζω ότι αναδεικνύει τις ηγετικές ικανότητες του Κυριάκου Μητσοτάκη και την τόλμη του. Συγγνώμη, δεν ήταν σε γνώση το όλο αυτό το χρονικό διάστημα? Δηλαδή δεν έβλεπε τηλεόραση ένα μήνα τώρα, δεν άκουγε αντιδράσεις από απλούς ανθρώπους? Δηλαδή στα social media αυτοί οι οποίοι υπονόμευαν εντός εισαγωγικών την όλη προσπάθεια ήταν δικηγόροι, μηχανικοί, γιατροί προερχόμενοι από τη Νέα Δημοκρατία. Διάβαζε συνεχώς ποσταρίσματα του τύπου ότι για λόγους αξιοπρέπειας αρνούμε να το πάρω κλπ. Αυτό δεν ήταν ένα καμπανάκι προς την κυβέρνηση? Δηλαδή, γιατί έπρεπε να φτάσει η κατάσταση εκεί πέρα? Να τα βάλουμε τα πράγματα με τη σειρά τους. Τι πήγαμε να κάνουμε καταρχήν? Πήγαμε να αξιοποιήσουμε κοινοτικά χρήματα, τα οποία είναι για εκπαίδευση, ώστε με αυτόν τον τρόπο και να κάνουμε, να πετύχουμε δύο πράγματα με μία πράξη. Δηλαδή τι? Και να εκπαιδεύσουμε κάποιους ανθρώπους που μπορεί να χρειάζονται εκπαίδευση, μπορεί κάποιοι να μην θέλανε. Να είναι δεν πολύ ήταν πρόσχημα η εκπαίδευση, κύριε Υπουργέ? Δεν ήταν ένα απλό πρόσχημα η εκπαίδευση? Ακούστε να σας πω. Δεν ήταν προσχηματική η εκπαίδευση? Εγώ θα σας πω ότι επειδή είχα φίλους οι οποίοι μπήκαν μέσα στην πλατφόρμα, στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες και παρακολούθησαν και πήραν τα στοιχεία και τους ρώτησα. Ήταν ικανοποιημένοι βέβαια. Τι διαπιστώσαμε? Καταρχήν να πω τι κάναμε. Πήγαμε λοιπόν να αξιοποιήσουμε ευρωπαϊκά χρήματα τα οποία τα είχαμε στη διάθεσή μας για να καλύψουμε και την εκπαιδευτική ανάγκη και την οικονομική ανάγκη εξαιτίας πανδημίας. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι τελικά αποδείχθηκε ότι το περιεχόμενο δεν ήταν τις ποιότητες που θα θέλαμε. Φταίγανε τα ΚΕΚ. Τα ΚΕΚ τα οποία κάνανε αυτή τη δουλειά, κύριε Γερμετάκη, είναι τα ίδια ΚΕΚ που κάνουν την ίδια δουλειά και την προηγούμενη πενταετία και τα προηγούμενα 20 χρόνια. Δεν είναι ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Τα ηλεκτρονικές πλατφόρμες αυτές είναι οι ίδιες ηλεκτρονικές πλατφόρμες που χρησιμοποιούσε και η κυρία Αξιόγλου και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και πληρώνονταν για να κάνω την ίδια δουλειά. Άρα, να τα βάλουμε σε μια σειρά. Κάνα σωστές μεταφράσεις αυτοί όμως. Κάνα σωστές μεταφράσεις. Παρότι. Ναι, ναι. Υπάρχει μια διαφορά όμως. Ότι τότε παραιτήθηκε, αν θυμάστε, μια γενική γραμματεία, μια γενική γραμματέα τη κυρία Αξιόγλου για κάτι που δεν θυμάμαι. Η κυρία Χαλικιά παραιτήθηκε. Η κυρία Χαλικιά παραιτήθηκε. Όταν ήταν υπουργός η κυρία Αντωνοπούλου, παραιτήθηκε η κυρία Χαλικιά, ήταν γενική γραμματέας, για τον τρόπο με τον οποίο έγινε αξιοποίηση των ιδίων ΚΕΚ. Είναι αλήθεια αυτό? Δεν παραιτήθηκε. Την γνώριζε η κυρία Χαλικιά, η οποία ήταν και μια σοβαρή, υπεύθυνη και καταρτισμένη συνεργάτης του Υπουργείου και στέλεχος, γιατί είναι στέλεχος του Δημοσίου. Παρόλο που ανήκει σε άλλο χώρο, στον κύριο Τσίπρα. Είχε στείλει επιστολή στον κύριο Τσίπρα επισημένοντας ότι, για να είμαστε ειλικρινείς και προς εσάς, είχε στείλει μια επιστολή στον κύριο Τσίπρα καταγγέλλοντας την κυρία Αντωνοπούλου ότι έκανε ό,τι έκανε και η δεξιά και το Πασόκ. Αυτά είχε γράψει μέσα και σουτάρα την κυρία Χαλικιά. Αλλά πάντως. Εδώ υπάρχει όμως κάτι άλλο. Εδώ έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος δεν φοβάται να πει ότι όταν κάναμε λάθος, ναι. Ελληνική λαέ, έγινε το λάθος και εγώ το διορθώνω. Ενώ μάλιστα, μέχρι τώρα τι είχαμε συνηθίσει, κύριε Μετακή? Ένα πρωθυπουργό ο οποίος όποιος έκανε λάθος τον κάλυπτε. Είτε μεγάλο, είτε μικρό, είτε πρόσβαλε τους Έλληνες, είτε όχι, τους κάλυπτε όλους. Και βέβαια κρίθηκε πάρα πολύ αρνητικά από τον ελληνικό λαό. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι εδώ έχουμε το ίδιο πράγμα. Εδώ έχουμε έναν άλλον αρχηγό, έχουμε έναν άλλο κυβερνήτη, έχουμε έναν άλλο ηγέτη, ο οποίος όταν κάνει το καλό, φυσικά αξιολογείται από τους Έλληνες. Όταν βέβαια κάτι δεν πάει καλά, τολμάει, αποφασίζει και το διορθώνει αμέσως. Το έχει αποδείξει δύο φορές μέχρι τώρα. Άρα νομίζω ότι είμαστε σε καλά χέρια. Να το πω έτσι. Φυσικά χρειάζεται σχέδιο. Φυσικά χρειάζεται δουλειά από όλους. Τα πράγματα δεν θα είναι εύκολα. Οι προκλήσεις θα είναι τεράστιες που θα αντιμετωπίσουμε. Αλλά εδώ είμαστε με σχέδιο, με όρεξη και αποφασιστικότητα να κάνουμε τα σωστά πράγματα και αν χρειαστεί να σπάσουμε και αυγά, κύριε Γιορμετάκη. Να σπάσουμε αυγά, γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσει, να το πω έτσι, να υπάρξει ευημερία σε όλους τους Έλληνες. Πάντα θα υπάρχουν λίγοι που θα περνάνε καλύτερα και πολλοί που θα περνάνε χειρότερα. Αυτό για να αλλάξει, συμφωνώ μαζί σας, χρειάζονται να σπάσουν πολλές φορές και αυγά. Και αυτό το κάνουμε και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης κάθε μέρα. Προσπαθούμε να βρούμε τρόπους να αλλάξουμε τα κακό κείμενα.
και πάρα πολλές φορές τα καταφέρνουμε. Κάποιες άλλες φορές ίσως δεν τα καταφέρνουμε, αλλά συνεχίζουμε την προσπάθεια. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την παρουσία εδώ στην εκπομπή σήμερα. Σας εύχομαι καλή συνέχεια. Είναι 20 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση. Και καλή σας ευχαριστώ. Καλό να τα πούμε και την επόμενη φορά που θα έχουμε να ανακοινώσουμε κάποια πράγματα. Πολύ ωραία. Με χαρά. Θα τα ξαναπούμε. Εμείς κυρίες και κύριοι συνεχίζουμε την εκπομπή. Θα έχουμε σε λίγο... Θα συνδεθούμε με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον κύριο Κώστα Αγοραστό. Ενώ εντωμεταξύ θα γίνεται η σύνδεση, παρακαλώ να με ειδοποιήσετε όταν είναι έτοιμη, να πω ότι έχει διαρρεύσει το σχέδιο της σταδιακής μας απελευθέρωσης και δημοσιεύεται σήμερα, αυτή την ώρα, πριν από 5 λεπτά συγκεκριμένα. Σύμφωνα λοιπόν με το ημερολόγιο της άρσης των απαγορεύσεων και το οποίο μεταδίδω με κάθε επιφύλαξη, 27 Απριλίου ανοίγουν υποθηκοφυλακή, ερηνοδικεία και πρωτοδικεία. 4 Μαΐου απελευθερώνονται πλήρως οι μετακινήσεις σε όλη την επικράτεια εκτός από τα νησιά, αλλά οι δημόσιες συναθρήσεις θα εξακολουθούν να έχουν ως ανώτατο επιτρεπόμενο όριο τα 9 άτομα. Την ίδια ημέρα θα δοθεί το πράσινο φως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου. Το όριο θα προσδιοριστεί με βάση τετραγωνικά μέτρα επιφανείας που θα λειτουργούν με τους κανόνες που εφαρμόζονται και σήμερα σε όσα καταστήματα λειτουργούν ένας πελάτης ανά 15 τετραγωνικά μέτρα. Παράλληλα θα ανοίξουν κομμωτήρια και σαλόνια προσωπικής υγιεινής που αρχικά θα λειτουργούν αποκλειστικά με ραντεβού και αυστηρή εφαρμογή των κανόνων υγιεινής που ισχύουν σήμερα. Στις 11 Μαΐου θα ανοίξουν σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες τα σχολεία μόνο για τους μαθητές της 3ης Λυκείου που θα δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις. Την 1η Ιουνίου θα ανοίξουν ξανά το Εφετείο και ο Άριος Πάγος. Την ίδια ημέρα θα ξεκλειδώσουν τα λουκέτα τους πολυκαταστήματα και μεγάλα μεμονωμένα καταστήματα που θα λειτουργούν με τους κανόνες που εφαρμόζονται και σήμερα σε όσα καταστήματα λειτουργούν διευρυμένο ωράριο ένας πελάτης ανά 15 τετραγωνικά μέτρα. Παράλληλα την 1η Ιουνίου θα ανοίξουν και αθλητικές εγκαταστάσεις αλλά μόνο για ατομική άσκηση σε ανοιχτό χώρο με τους περιορισμούς που εφαρμόζονται ήδη στις μετακινήσεις του πληθυσμού μέχρι 2 άτομα με απόσταση 1,5 μέτρο. Την 1η Ιουνίου αναμένεται να ανοίξουν μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι. Την ίδια μέρα αναμένεται να χτυπήσει το κουδούνι και για τους μαθητές γυμνασίου και 1ης και 2ης Λυκείου. Υπενθυμίζω 1 Ιουνίου σύμφωνα με αυτό που διέρευσε πριν από λίγο. Στις 15 Ιουνίου θα ανοίξουν οι υπόλοιπες δημόσιες υπηρεσίες καθώς και πάρκα αναψυχής, θεματικά πάρκα και παιδότοποι. Στο καλό σενάριο την ίδια μέρα θα ανοίξουν αθλητικές εγκαταστάσεις, χώροι δεξιώσεων, χώροι εκδηλώσεων και φεστιβάλ, καταλύματα διακοπών μικρού μεγέθους, ενοικιαζόμενα δωμάτια και χώροι κατασκήνωσης, επιχειρήσεις εστίασης. Τέλος, με την προϋπόθεση ότι τα τραπεζοκαθίσματα θα είναι τοποθετημένα μόνο σε ανοιχτό χώρο, με απόσταση έως 1,5 μέτρο και κάθε τραπέζι θα εξυπηρετεί έως 6 άτομα. Τέλος, αν δώσουν το πράσινο φως οι επιστήμονες, στις 15 Ιουνίου θα ανοίξουν επίσης οι δομές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με επέκταση της εκπαιδευτικής χρονιάς κατά 3 εβδομάδες. Στις 29 Ιουνίου θα απελευθερωθούν πλήρως οι μετακινήσεις σε όλη την επικράτεια. Οι δημόσιες συναθρήσεις θα περιορίζονται στα 10 άτομα. Την ίδια μέρα, σύμφωνα με το ίδιο σχέδιο που διέρευσε πριν από λίγο, θα ανοίξουν και οι επιχειρήσεις διασκέδασης και ψυχαγωγίας, όπως μπαρ, κινηματογράφοι, νυχτερινά κέντρα. Την ίδια ημέρα θα ανοίξουν και οι ξενοδοχειακές μονάδες με εφαρμογή ορίου πληρότητας, συγκεκριμένο ποσοστό για ένα χρονικό διάστημα που θα οριστεί, καθώς και επιχειρήσεις εστίασης με την προϋπόθεση ότι τραπεζοκαθίσματα είναι τοποθετημένα σε απόσταση μεταξύ τους 1,5 μέτρο για ανοιχτό χώρο και 2 μέτρα για κλειστό. Επαναλαμβάνω ότι είναι ένα σχέδιο της κυβέρνησης το οποίο διέρευσε πριν από λίγο αναλυτικά. Και εμείς πάμε τώρα να καλησπερίσουμε τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον κύριο Κώστα Αγοραστό, εάν είμαστε έτοιμοι, ο οποίος ξενυχτάει όλα αυτά τα βράδια, καθώς η Λάρισα βρέθηκε στο κέντρο του Εθνικού Ενδιαφέροντος, κυρίως με την Νέα Σμύρνη, αλλά παρά το γεγονός ότι η Θεσσαλία τα πάει ιδιαιτέρως καλά, η υπόλοιπη Θεσσαλία, εν πάση περιπτώσει. Δεν ξέρω αν έχουμε τον Περιφερειάρχη. Παρακαλώ να συνδεθούμε. Δεν είμαστε ακόμη έτοιμοι. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Το πρόγραμμα
που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να καλησπέρισουμε τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον κύριο Κώστα Αγοραστό. Καλησπέρα, κύριε Περιφερειάρχα. Ξενυχτάμε και σήμερα από ό,τι καταλαβαίνω. Αλλά από τις 7 το απόγευμα υπάρχει νομίζω ένας ιδιαίτερος λόγος. Υπάρχουν διαμαρτυρίες έντονες για την συνέχιση της καραντίνας σε ένα τμήμα της Νέας Σμύρνης. Και μάλιστα στις διαμαρτυρίες συμμετέχουν και συμμετείχαν, δεν ξέρω αυτή τη στιγμή αν υπάρχει ακόμη πίεση προς την πλευρά σας ή προς την πλευρά της Δημοτικής Αρχής και άνθρωποι οι οποίοι είναι εκτός της καραντίνας. Έχει αντιμετωπιστεί το θέμα, έχουν πιστεί ότι πρέπει, ότι είναι αναγκαία η τήρηση της καραντίνας? Το ότι είναι αναγκαία η τήρηση της καραντίνας φαίνεται ότι από χθες και σήμερα έχουμε 6 νέα κρούσματα εκεί. Και μάλιστα 6 νέα κρούσματα διαστρωματωμένα σε όλα τα ηλικιακά επίπεδα. Και στο κομμάτι που είναι η συνέχεια της καραντίνας, έτσι δεν είναι ή όχι? Στο κομμάτι εκείνο το οποίο συνεχίζεται να είναι στην καραντίνα. Μάλιστα. Κοιτάξτε, συνήθως οι καραντίνες μετά από 14 μέρες υπάρχει μια παράταση άνω 7 ημερών. Έτσι είναι και σε άλλες περιοχές. Στη συγκεκριμένη περιοχή επιλέχθηκε να συνεχιστεί η καραντίνα στα σημεία της συνοικίας, εκείνα τα οποία είχαν το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ναι. Έχει τελειώσει τώρα η πίεση που σας ασκείται? Τι είπατε? Έχει τελειώσει το θέμα δηλαδή ή ακόμα ασκείται πίεση να έρθει η καραντίνα? Κοιτάξτε, τα πρωτόκολλα δεν σπάζουν. Υπάρχει πρωτόκολλο στην αντιμετώπιση της κρίσης αυτής και η κρίση αυτή δεν έφυγε. Δεν τελείωσε ο COVID-19. Ο COVID-19 είναι εδώ και τώρα είναι ακόμα πιο επικίνδυνα τα πράγματα. Χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή και περισσότερα μέτρα προφύλαξης για να σώσει το σκεπτικό των ανθρώπων που ζητάνε να μην συνεχιστεί η καραντίνα εκεί πέρα. Τι ακριβώς σας λένε δηλαδή? Κοιτάξτε, θέλουν να πάνε στις δουλειές τους, θεωρούν ότι δεν έχουν οι ίδιοι και δεν πρέπει να είναι σε καραντίνα. Ναι, το θέμα είναι όμως ότι εκεί η περιοχή έχει πρόβλημα. Και το πρόβλημα αυτό κάθε μέρα αναδεικνύεται. Αντιλαμβάνεστε ότι εάν προχθές το βράδυ λέγανε ότι σταματάει η καραντίνα και σκάγαν 6 νέα κρούσματα, τι θα γινόταν σήμερα? Αντιλαμβάνεστε. Αυτά τα 6 καινούργια κρούσματα είναι το ένα το χθεσινό, αν κατάλαβα καλά, και η ιχνηλάτιση που σήμερα απέδωσε άλλα 5. Έτσι δεν είναι? Ναι, η ιχνηλάτιση είναι η βασικότερη και η πιο βέβαια μέθοδος για να βρεις τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν COVID-19. Ναι. Γιατί τώρα, εάν συνεχίζονται εκεί πέρα τα θετικά κρούσματα, τι ακριβώς θα γίνει? Θα έχουμε καινούργια παράταση? Οι αποφάσεις αυτές δεν είναι πολιτικές, είναι επιστημονικές. Βασίζονται σε επιστημονικά ευρήματα, σε επιστημονικές αναλύσεις και σε επιστημονικές προβλέψεις. Δεν είναι αποφάσεις πολιτικές. Κανείς δεν θέλει να βάλει, κύριε Γιορμετάκη, κάποια περιοχή σε καραντίνα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι δύσκολη ζωή εκεί. Αντιλαμβανόμαστε ότι περνάνε δύσκολα. Όμως να αντιλαμβάνονται και τους άλλους οι οποίοι είναι 40 μέρες καραντίνα στα σπίτια τους. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι μέσα στα σπίτια τους πολλές μέρες. Γιατί έχουν πιστεύω ότι για να σώσεις τη ζωή σου πρέπει να σκέφτεσαι τους άλλους. Και είναι μέσα και αυτοί. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο πρόβλημα στη χώρα. Έχει επιτευχθεί κατά μεγάλο ποσοστό
μεγάλη πρόοδος και προοδευτική, μάλλον με επιτυχία έχει αντιμετωπιστεί μέχρι στιγμής. Άντεξε το δημόσιο σύστημα υγείας. Ήταν στην πρώτη γραμμή όλοι οι άνθρωποι και βοηθήσανε και αξίζουν συγχαρητήρια. Έγινε μια πανστρατιά για να αντιμετωπιστεί αυτό το μεγάλο πρόβλημα του ιού του COVID-19. Και δεν μπορούμε να τα χαλάσουμε όλα τώρα. Γιατί όλα είναι πάρα πολύ κρίσιμα. Και οι ισορροπίες είναι λεπτές. Μία λάθος απόφαση μπορεί να δημιουργήσει χάος σε όλο το σύστημα ασφάλειας της κοινωνίας μας και σε όλο το σύστημα ασφάλειας της Λάρισας. Είναι τα πράγματα, δεν είναι απλά. Ούτε μπορούμε να λυθούν είτε συγκινησιακά, είτε πολιτικά, είτε ψηφοθυρικά, είτε με κάποιο άλλο φιλοσοφικά. Τα πράγματα είναι επιστημονικά. Και πάνω στην επιστημονική αντιμετώπιση, διάγνωση και πρόβληψη κινούνται και όλες οι αποφάσεις οι οποίες παίρνονται. Μάλιστα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την υπόλοιπη Θεσσαλία, δεν έχουμε καινούργιες εξελίξεις, δεν έχουμε κάτι το οποίο να μας απασχολεί. Αύριο ξεκινάνε οι λαϊκές αγορές στην ουσία. Το φοβάστε? Όχι, δεν το φοβάμαι. Δεν το φοβάμαι γιατί πιστεύω στους ανθρώπους παραγωγούς λαϊκής αγοράς, γιατί οι άνθρωποι αυτοί έδωσαν λόγο ότι θα τηρούν όλες τις προϋποθέσεις, τους κανόνες και τα πρωτόκολλα για την προστασία, τη δική τους πρώτα και των ανθρώπων που θα μπαίνουν εκεί. Οι άνθρωποι που θα μπαίνουν ξέρουν πολύ καλά τι πρέπει να κάνουν και εδώ πέρα η ατομική ευθύνη ανάγεται σε συλλογική ευθύνη και γνωρίζουν πολύ καλά τι πρέπει να κάνουν και οπωσδήποτε θα υπάρξουν θετικά αποτελέσματα. Από το χέρι τους κρίνεται, στο χέρι τους είναι να αποδείξουν ότι μπορούν να βοηθήσουν την κοινωνία και τον εαυτό τους. Ωραία. Άλλες εξελίξεις υπάρχουν με τα κρούσματα που φιλοξενούνται στην Αρρωγή? Υπάρχουν εξελίξεις? Θα σας πω. Και η κοινωνία πρέπει να γυρίσει στην κανονικότητα. Όχι με το ρυθμό που είχαμε και με τις συνήθειες που είχαμε, αλλά θα πρέπει να έρθει σε μια νέα κανονικότητα. Δεν μπορεί να σταματήσει πλέον η αγορά, δεν μπορεί να σταματήσουν οι παραγωγοί, δεν μπορεί να σταματήσουν τα μαγαζιά, δεν μπορεί να σταματήσουν οι δουλειές, γιατί δημιουργούνται τεράστια προβλήματα τα οποία δεν θα μπορέσουν να λυθούν εύκολα. Συνεπώς πρέπει να γυρίσουμε στην νέα κανονικότητα. Τίποτα δεν θα είναι το ίδιο όπως πριν, με μεγάλη προφύλαξη και υπακοή στα πρωτόκολλα ασφάλειας. Όσον αφορά την αρρωγή, η αρρωγή ευτυχώς που το σκεφτήκαμε εκείνο το βράδυ και το κάναμε. Γιατί φαντάζεστε τώρα στην αρρωγή φιλοξενούνται και έχουν φιλοξενηθεί πάνω από 60 άτομα. Φαντάζεστε αυτά τα 60 άτομα που έπρεπε να πάνε ή να μείνουν στο σπίτι τους που ήταν δύσκολο στη συγκεκριμένη περιοχή, άρα θα είχαμε ταχύτερη διάδοση του ιού, γιατί πάει 1:3 και αυτό φάνηκε και μέσα στις οικογένειες με την ηχηλάτηση. Λοιπόν, το 1:3 σημαίνει ότι τα 60 κρούσματα θα γινότανε 180. Τα 180 επί 3 θα γινότανε 540. Και ούτε 540 επί 3 αντιλαμβάνεστε μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Πάει γεωμετρικά η εξάπλωση του ιού. Υπάρχουν ακόμη άτομα στην αρρωγή που νοσηλεύονται? Βεβαίως. Σήμερα φύγανε και επιστρέψανε εκείνα τα άτομα τα οποία μετά από οδηγίες του ΕΟΔΗ και με τεστ που κάναμε δεν είναι θετικά και επιστρέψαν 17 άτομα πίσω στη συνοικία. Έχουν μείνει εκεί κάπου 28 άτομα τώρα, κάπου 28. Γιατί σήμερα μεταφέρθηκε και ο παππούς και η μητέρα και τα τρία παιδιά από τη συνοικία μεταφέρθηκαν εκεί. Οι συνθήκες... Της μιας γυναίκας που εμφανίστηκε χθες θετική, εννοείται. Ναι, μια γυναίκα θετική. Μετά ήταν συγγενής βάσει της ηχνηλάτησης. Η ηχνηλάτηση βλέπει τα συγγενικά πρόσωπα και με τις τελευταίες επαφές τις οποίες είχε κάνει η ασθενής. Με τη δομή των προσφύγων δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα? Η δομή των προσφύγων είναι κλειστή. Και ίσως το μέλλον εκεί πρέπει να γίνουν περισσότερα τεστ. Έχουν γίνει 10 τεστ, αλλά 10 τεστ, 10 σε τυχαίο πληθυσμό, τόσο μεγάλο πληθυσμό, δεν μπορεί να έχει αξιόπιστο αποτέλεσμα. Χρειάζεται και εκεί χνηλάτιση
και χρειάζονται περισσότερα τεστ εκεί. Θα δούμε εάν η ΟΔΗ το εγκρίνει. Και πόσα άτομα είναι εκεί αυτή τη στιγμή? Είναι πάνω από 1.300 άτομα. Και φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει περίπτωση να τηρούν αποστάσεις κλπ. Δεν νομίζω. Πρέπει όμως. Και πρέπει να το κάνουν για τον ίδιο τον εαυτό. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι, η δομή είναι κλειστή. Είναι σε καραντίνα. Άρα λογικά δεν έχουμε, και φαίνεται αυτό άλλωστε, γιατί σήμερα η είδηση κυκλοφορεί πολύ γρήγορα, τίποτα δεν μένει κρυφό. Και είδατε πριν από 18 μέρες τι γινόταν με τις μετακινήσεις και τις διαμαρτυρίες με τα λεωφορεία κλπ. Σήμερα δεν υπάρχουν αυτά, άρα τα μέτρα αυτά έχουν αποδώσει της κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει στο κουτσόχερο η δομή. Άλιστα. Ωραία. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και καλό κουράγιο. Καλή συνέχεια. Ωραία. Και πάντα τα αποτελέσματα να τα κρατάμε σε έλεγχο. Προσπαθούμε. Εκείνο το οποίο όμως πρέπει να πούμε, γιατί τώρα χρειάζεται η προσοχή μεγάλη. Δεν χρειάζεται φυσικασμός, δεν χρειάζεται χαλάρωση, δεν χρειάζεται πανηγυρισμοί. Τώρα είναι η ώρα, η πιο κρίσιμη ώρα. Από εδώ θα εξαρτηθεί το αύριο και η ζωή όλων μας. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Έχετε, γεια σας. Ευχαριστούμε και εσάς κυρίες και κύριοι που ήσασταν μαζί μας. Ξεκινήσαμε στις 10.30, φιλοξενήσαμε τον κύριο Δραγασάκη στην αρχή, τον κύριο Σκρέκα στη συνέχεια. Ολοκληρώσαμε με την συνέντευξη με τον Περιφερειακό Θεσσαλίας και τα τελευταία νέα. Το ραντεβού μας στο πλαίσιο της εκπομπής ανανεώνεται για το βράδυ της ερχόμενης Παρασκευής. Πάντα μέσω Skype ελαίο καραντίνας, αλλά από ό,τι ακούσαμε πριν, η σταδιακή απελευθέρωση αρχίζει από τις 4 Μαΐου, οπότε γρήγορα θα βρεθούμε ο καθένας εκεί όπου ήταν πριν αρχίσει η καραντίνα. Καλό σας βράδυ.